Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του χρόνου και εμείς είμαστε στην τροχιά. Ναι, και όλα τα λεφτά μας σε σένα, Μίκη. Αξίζουν και περισσότερα οι δύο κολτοί μου. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχη φράση. Χακούνα Ματάτα. Και ξεχνάς τη δράση. Τις έγριες διώξτε κι όπου θέλει ας βγει. Γίνεται μικρή φιλοσοφή. Κάνει μαμά. Το τραβάω, το βλέπετε όλοι. Ο Αλέξανδρος κάνει πάρα πολύ καλά τον Ντόναλτ. Δεν είναι προς τιμή μου ο Walt Disney. Δεν είναι προς τιμή μου. Σου είπα να πεις καλησπέρα έτσι. Καλησπέρα. Όχι έτσι. Τα παπίσια. Τα παπίσια. 100 χρόνια. Walt Disney. 100 χρόνια πώς περάσανε. Συνεχίζεις να βλέπεις κινούμενα σχέδια παιδικά, βλέπεις. Βεβαίως. Ποιο είναι το αγαπημένο σου του Walt Disney? Εντάξει. Ανάλογα τώρα με την κατάσταση. Δεν έχω αγαπημένο. Πες μου ένα που έβλεπες μικρός και το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένο. Δεν ήταν. Δεν έχει δει, παιδιά, θα σας πω εγώ. Όχι, δεν ήταν εγώ, δεν ήταν αγαπημένο μου. Δηλαδή, δεν. Έβλεπα προφανώς και Mickey Mouse και όλα αυτά. Lion King, που έχει και πολλά μηνύματα. Ήμουν λίγο μεγαλύτερος όταν έπαιξε το Lion King. Μέχρι και τώρα, άμα το δεις, συγκινήσει. Τα βλέπω όλα τα παιδικά. Βλέπω ακόμα παιδικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Ξυπνάς Σάββατο πρωί και βλέπεις παιδικά. Όχι, εντάξει, βλέπω και βράδυ. Να, η Λέδη και Αλίτς, πάρα πολύ ωραία. Λέδη και Αλίτς, πάρα πολύ. Τα έκανε το ένας χιλιάδες Δαλματίας, έτσι. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά με τα Μίκη μας τώρα, ξέρεις, πρέπει λίγο να με πιάσει νοσταλγία για να κάτσω να δω Μίκη. Τα υπόλοιπα παιδικά, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα βλέπω ακόμα. Και υπάρχουν και εξαιρετικά πέρα από το Walt Disney, να είναι καλά να τα χιλιάσουν να βγάζουν παραστάσεις πράκτορα στον CIA. Ήταν, αλλά δεν πειράζει. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά πλέον υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιδικά, πολύ καλές δουλειές και προσεγμένες, γιατί εντάξει, είναι λίγο ξεπερασμένοι στο πώς αντιμετώπιζαν την πραγματικότητα τα παιδιά. Και έχει γίνει και μια συζήτηση για τις γυναίκες, ειδικά τα μηνύματα που πέρναγε, η χιονάτικη εφτανάνη. Η πριγκιποπούλα. Η σταυτοπούτα. Ναι, που δεν έκανε τίποτα στη ζωή της. Η ωραία κοιμωμένη που έπρεπε να την ξυπνήσει ο πρίγκιπας. Αυτό, να έρθει ο πρίγκιπας μετά προάλλο και αυτή δεν έκανε τίποτα. Καθάριζε, ας πούμε, το πάτο. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Αυτά και έχουν βγει καινούρια πάρα πολύ ωραία παιδικά που είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που ζήσαμε χθες δεν ήταν παιδικό. Δεν ήταν κινούμενο σχέδιο. Ήταν πραγματικότητα. Ήταν πραγματικότητα. Καμιά φορά η ζωή γράφει τα ωραιότερα σενάρια που λένε ή τα πιο περίεργα σενάρια κτλ. Εντάξει, δεν ήταν περίεργο σενάριο. Απλά ήταν κάτι το οποίο. Ήταν διαφορετικό. Λόγω της διαφοράς δεν το περιμέναμε. Όχι, στην Αθήνα. Ναι, για την Αθήνα μιλάμε. Για τον Κώστα Μπακογιάννη και τον Χάρη Δούκα που έχουμε νέο δήμαρχο πλέον. Και είναι, νομίζω, ξαναμπήκαμε σε μια διαδικασία λίγο να δούμε, που είχαμε ξεχάσει ένα κριτήριο, το βιογραφικό ενός ανθρώπου. Ναι, γιατί και το πρόσωπο. Και το Harvard, να σου πω ότι τον έχει βάλει μέσα στο 2% των επιστημών που έχουν ξεχωρίσει και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι πολιτικοί έχουν αλλάξει πλέον. Βέβαια, και είναι δεδομένο είναι πολύ, ότι επειδή έγινε πάρα πολύ συζήτηση ότι στον πρώτο γύρο και ο δεύτερος γύρος κτλ. Είναι δεδομένο ότι στο δεύτερο γύρο υπήρχε και πολιτικό μήνυμα, αλλά υπήρχε και μήνυμα στο πρόσωπο. Δηλαδή, ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου δεν ήθελε και πάλι τον Κώστα Μπακογιάννη για δήμαρχο, ήθελε μια αλλαγή. Είναι πολύ έντονη η συζήτηση το αν θα έβγαινε ο Κώστας Μπακογιάννης πάλι δήμαρχος, εάν για παράδειγμα είχε απέναντι του Κώστα Ζαχαρία. Ή όχι, αλλά μετά αν δεν γράφεται η ιστορία. Σωστά. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χθες το βράδυ αρκετοί άνθρωποι που ήταν κοντά στον Κώστα Μπακογιάννη, συνάδελφοι, συνέτεροι ας πούμε, είπαν ότι ήταν λάθος το debate, γιατί, τώρα να μου πεις εκ των υστέρων, όλοι κάτι βρίσκουμε. Ήταν λάθος το debate γιατί
ουσιαστικά σε έναν άνθρωπο που δεν τον γνώρισε τόσο πολύ το ευρύ κοινό, τον γνώρισε και τον έθεσε ως άξιο, ας άξια υποψηφιότητα, εις άξια υποψηφιότητα με τον ίδιο. Στρατηγικά, εάν το πλήρωσε το debate ο κύριος Μπακογιάννης, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το αν είναι λάθος το debate ή όχι, δεν είναι λάθος το debate. Όχι, σου λέω ότι είπαν οι δικοί του... Ναι, λέω ότι είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων να βλέπουν τους υποψηφίους, να συζητάνε μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και να κρίνουν αν είναι καλός αυτός ή ο άλλος. Είναι δεδομένο, επειδή το άκουσα πάρα πολλές φορές εχθές από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε όχι ότι, για παράδειγμα, ο κ. Μπακογιάννης έχασε στο debate και αυτό του στήχησε, αλλά ότι ήταν λάθος το ότι πήγε στο debate. Δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτούς τους όρους ότι είναι λάθος κάποιος να πάει στο debate γιατί μπορεί να χάσει. Πρέπει να θεσμοθετηθεί το debate και φάνηκε και από αυτό. Δεν έχασε ο κύριος Μπακογιάννης από το debate. Όχι. Μπορεί να κέρδισε λίγο ο κύριος Δούκας από το debate, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν έχασε από το debate ο κύριος Μπακογιάννης. Για να κλείσω κάτι για το debate και αυτό το κύριε καθηγητά που έλεγε και επαναλάμβανε συνέχεια. Το ότι, ξέρετε, θεωρώ ότι πλέον οι τηλεθεατές και όλοι οι πολίτες είμαστε, ενώ 2023 είμαστε εξοικειωμένοι με κάποια πράγματα και μπορούμε να καταλάβουμε τι προσπαθούν να μας περάσουν υποδόρια. Έκανε ή βασικά διάφορα. Το ότι ειρωνευόταν αυτό που συζητάμε. Έκανε διάφορα. Εντάξει, ο κόσμος πλέον αυτά δεν τα σηκώνει και η πολύ. Η αλαζονία γενικότερα των κυβερνητικών στελεχών και της κυβερνητικής πλευράς στήχησε στους κυβερνητικούς υποψηφίους. Γι' αυτό χθες ήταν μια κακή βραδιά μετά από πάρα πολλά χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία. Στο σύνολό της για την κυβέρνηση, στο σύνολο. Ο στόχος ήταν 13 στα 13, δεν κατάφερε το 13 στα 13. Στα 7 σταμάτησε να μετράει, συν 1 που είναι η Κρήτη. Είναι προφανές ότι οι 4 αντάρτες δεν μπορούν να λογιστούν στο σακούλι της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι μεγάλοι δήμοι χάθηκαν και είναι σπάνιο αυτό να μην έχει η Νέα Δημοκρατία κανέναν από τους μεγάλους δήμους, ούτε Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Πάτρα, ούτε Ηράκλειο και τα λοιπά. Και είναι δεδομένο ότι ο χάρτης δεν είναι αυτό που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ένα βαθύ μπλε. Ποιος είναι ο νικητής της χθεσινής βραδιάς? Τι εννοείς, υπάρχουν πολλοί νικητές. Ναι, εγώ εννοώ κομματικά. Δεν υπάρχει, νομίζω, νικητής. Υπάρχει χαμένος. Το Πασόκ όμως είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο. Πασόκ. Έχει πάρει όμως τους δεύτερους περισσότερους δήμους. Όχι, δεν είναι νικητής και θα σου πω γιατί. Ωραία. Αυτός είναι ο χάρτης. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε χάσει κάτι από την Ελλάδα. Είναι το γκρι. Δηλαδή υπάρχει όλο το κομμάτι. Και να σου πω, η Κρήτη τι χρώμα έχει? Γιατί δεν είναι μπλε. Η Κρήτη έχει πράσινο. Ναι, είναι. Δεν είναι πράσινο αυτό. Αυτό είναι γαλαζιοπράσινο που βλέπω εγώ τώρα. Okay, ναι, είναι περλέ. Είναι περλέ. Όσο και να θέλει η Νέα Δημοκρατία να μετρήσει την Κρήτη στους δικούς της, δεν είναι. Στήριξε τον κύριο Αρναουτάκη, αλλά ο κύριος Αρναουτάκης είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από το Πασόκ. Ναι. Θα μπορούσε να μετρηθεί στην κεντροαριστερά αν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να τον μετρήσει η Νέα Δημοκρατία στους δικούς της υποψηφίους. Μπλε η Πελοπόννησος. Μπλε η Στερεά, αυτό το καφέ Γκρίτι είναι της Θεσσαλίας και υπάρχουν οι νομοί που εκεί βγήκαν οι αντάρτες και δεν μπορούν να καταμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι σίγουρα η αποχή αυτή τη φορά. Μόλις το 35,1% η συμμετοχή στη δεύτερη Κυριακή, 65% το μεγαλύτερο... 47%, 66%. Θα σου πω, το μεγαλύτερο ποσοστό αποχή ήταν σε εμάς στην περιφέρεια. Βέβαια. Άγγιξε και τα νησιά, βλέπω το 69, αλλά συζητήθηκε πάρα πολύ το τι διαφορά είχε σε σχέση με την πρώτη Κυριακή ο κόσμος που προσήλθε. Που είχαμε πει ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχε εποχή και την πρώτη Κυριακή. Ιόνια νησιά ήταν η πρωταθλήτρια. Ναι, Ιόνια νησιά, βλέπω το 69%. Και μετά εκεί στην Πελοπόννησο με 67%, 54% έφτασε στην Αττική, με τον Δήμο της Αθήνας όμως να είναι κάτω από το 30%, 39% στην Κρήτη, γιατί εκεί ήταν πολύ μικρό το διακύβευμα, δεν υπήρχε περιφέρεια, πάρα πολλοί δήμοι είχαν κλείσει και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν μικρό το διακύβευμα, 65% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, 44% στο Νότιο Αιγαίο. Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα της αποχής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά στο επόμενο διάστημα. Θα το συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Θα το συζητήσουμε, στη συνέχεια θα έχουμε αναλυτική κουβέντα για το τι έβγαλε η κάλπη και με τους καλούς συνάδελφους εδώ τα τρία ρεπορτάζ που το έχουμε κάνει πλέον θεσμό μετά από τις εκλογές. Οι τρεις καλοί συνάδελφοι, ο Γιάννης Μπασκάκης, ο Ιάσονας Χίνας Παπαδόπουλος
και η Μαρτίνα Ζαφυριάδου να είναι στο τραπέζι και να συζητάμε τι λένε τα κομματικά επιτελεία την επόμενη μέρα. Και σήμερα είναι μια μέρα που έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τι λένε τα κομματικά επιτελεία, αλλά και κουβέντα με καλούς συναδέλφους και αναλυτές για το τι έβγαλε η κάλπη στην συνέχεια. Πριν από αυτό όμως, να δούμε την σφαγή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς, όσο και αν υπάρχουν που και που κάποια καλά μηνύματα ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Έρχομαι από εκεί. Και έρχεται και η Αργυρό Κραέ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ φυσικά. Καλησπέρα, Αργυρό. Καλώς την. Γεια σας. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Μιλάει για πρώτη φορά ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στην Κνεσέτ, στο Ισραηλινό Κοινοβουλίο. Οι σιρήνες ήχησαν για λίγο, σταμάτησε την ομιλία, ξανάρχισε. Αυτό που τους είπε είναι ότι είχε συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων, που να πούμε ότι είναι τουλάχιστον 199 οι όμημροι που κρατάει η Χαμάς. Και δεσμεύτηκε να τους φέρει πίσω. Λέει τα αδέρφια μας, γυναίκες, μωρά, άντρες, γυναίκες, είναι αδέρφια μας και δεσμεύτηκε στις οικογένειες να τους φέρει πίσω. Τώρα στις 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος και ώρα Ισραήλ, αρχίζει, έχει πολεμικό συμβούλιο ο Νετανιάχου για να δει πώς θα εξελιχθεί και τι ακριβώς θα κάνουν τα επόμενα βήματα για τη χερσαία επιχείρηση. Ο Ισραηλινός στρατός, να πούμε εδώ ότι με χιλιάδες τάγκς βρίσκεται και χιλιάδες φέδρους βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας λίγο πριν τα σύνορα και είναι έτοιμος, περιμένει το πράσινο φως. Την ώρα που ο αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δηλώνει ότι περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έχουν φύγει από τη Βόρεια Γάζα και πηγαίνουν προς τον Νότο. Ναι. Εκενώνουν την περιοχή. Είναι ένα ζήτημα. Το πού θα μείνουν, ποιος θα τους υποδεχθεί, τι θα κάνουν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί εκεί πραγματικά είναι μια ανθρωπιστική κρίση, ασχέτως όλων των άλλων. Ναι. Επίσης, στο Ισραήλ προχωράει σε εκένωση 28 χωριών στα σύνορα με το Λίβανο. Να πούμε εδώ ότι από τα 56.000 δωμάτια ξενοδοχείων, τα 28.000, οι Ισραηλοί τα διέθεσαν στους ανθρώπους που έφυγαν από τους εβραϊκούς οικισμούς και τα κιμπούτς, προκειμένου να διαμείνουν σαν προσωρινά καταφύγια, να δουν πού θα κοιμηθούν και πού θα μείνουν. Και πληρώνει φυσικά το ίδιο το εβραϊκό κράτος, το Ισραηλινό κράτος, το λογαριασμό. Τώρα να πούμε εδώ ότι από τους βομβαρδισμούς τους Ισραηλινούς, τουλάχιστον 1.000 είναι αγνοούμενοι κάτω από συντρίμια στον οικισμό Χαν Γιουνίς. Τώρα υπήρχαν αναφορές για κάποια εκεχηρία. Διαψεύδει και ο Νετανιάχου αλλά και η Χαμάς οποιαδήποτε. Οι αναφορές αυτές, οποιασδήποτε αναφορές για εκεχηρία. Αυτό είχε γίνει και είχε υπήρξε ακουστεί για να. Έντονα το πρωί μια φήμη ότι υπάρχει ακριβώς μια εκεχηρία για να ανοίξουν τα σύνορα προς την, από την Αίγυπτο. Μπράβο, στη για, Ράφα, να φύγουν, πέρασμα, γιατί για να φύγουν. Στην πραγματικότητα μετακινούνται, πέρα, αλλά είναι κλειστά. Είναι εγκλωβισμένοι από παντού. Ακριβώς. Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν υπάρχει εκεχηρία. Όχι, δεν υπάρχει καμία διασυμφωνία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για εκεχηρία, άρα συνεχίζεται κανονικά ο βομβαρδισμός. Τώρα, είχαν πει χθες ότι είχε υδροδοτήσει την Νότια Γάζα. Αυτό βγαίνει τώρα η Παλαιστίνη και λένε ότι ήταν ένα επικοινωνιακό κόλπο και ένα τρίκ, καθώς οι αγωγοί έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Που σωστά, δίνουν μόλις νερό θες, και δεν υπάρχει τίποτα. Όλα αυτά ήταν επικοινωνιακό κόλπο είναι των λογικό, Ισραηλινών. Ναι. Επίσης, τώρα να πούμε στα διπλωματικά. Ο Τζο Μπάιντεν ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι που ήταν στο Κολοράντο. Βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για διάφορες συσκέψεις και διασκέψεις ζητήματα εθνικής ασφαλείας και μάλλον μέσα στην εβδομάδα θα πάει στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ επέστρεψε εκ νέου, γιατί είχε πάει στις αρχές της εβδομάδας, επέστρεψε εκ νέου μετά από μια περιοδία σε 6 αραβικές χώρες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν. Δεν ξέρω αν είναι για να προετοιμάσει το ταξίδι του Μπάιντεν. Τέλος πάντων, είναι σε συνομιλίες και σε διασκέψεις με τον Νετανιάχου. Να πούμε εδώ ότι ο Μπάιντεν θεωρεί ότι είναι λάθος να ανακαταλάβουν οι Ισραηλινοί τη Γάζα. Το τονίζει άλλη μια φορά γιατί φοβάται και αυτός ναι, τι ναι. με λιγενέστε την αν μπουν μέσα που τα. Θα υπάρξει, άμα ακριβώς μπουν μέσα, είναι προφανές ότι θα υπάρξει κινητοποίηση στους γύρω-γύρω. Δηλαδή και το Ιράν και η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος και η Λιβύη και ο Λίβανος. Δηλαδή είναι πολύ. Ακριβώς. Υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός, μιλάνε όλοι με όλους. Δηλαδή, ο Ερντογάν μίλησε με τον ομόλογό του, τον Ραϊσί, τον Ιρανό, για τις εξελίξεις στην περιοχή. Θα πάει ο Σόλτς, ο Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, θα πάει την Τρίτη, θα επισκεφτεί το Ισραήλ. Μιλάει επίσης τώρα, ήδη στη τελευταία στιγμή, ότι ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες του Ισραήλ, του Ιράν, της Συρίας, της Αιγύπτου, αλλά και με τον Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής. Και όλοι προσπαθούν να δουν αν υπάρχει κάποια λύση για ανθρωπιστική βοήθεια, βέβαια μίλησαν για το πώς θα πάει η ανθρωπιστική βοήθεια και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άμαχοι.
Αλλά ναι, αναμένουμε. Είναι δεδομένο ότι έχουν αρχίσει και πληθαίνουν λίγο οι φωνές με το μην βομβαρδίσετε, μην ισοπεδώσετε, μην όλα αυτά. Είναι θετικό ότι η μία προθεσμία ακολουθεί την άλλη προθεσμία και δεν έχουμε δει ακόμα την είσοδο, αλλά ακριβώς. Από την άλλη, για τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη είναι σαν το μαρτύριο της σταγόνας, δηλαδή περιμένουν αν θα γίνει τώρα, αν θα γίνει σε 6 ώρες, αν θα γίνει σε 8 ώρες, αν θα γίνει σε 12 ώρες και δεν ξέρουν τι κάνουν. Και αυτό που ζουν είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και κάτι επίσης άλλο στην Ευρώπη, στη Γαλλία. Θυμάστε το σχολείο στην Αράς που δολοφονήθηκε με μαχαίρι από έναν εξτρεμιστή, ένας καθηγητής, εκεί πέρα λογοτεχνίας. Στο σχολείο λοιπόν αυτό κτηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπως και σε όλα τα σχολεία της Γαλλικής Επικράτειας, και υπήρχε είδηση για βόμβα. Φυσικά έχουμε λήξει ένα γερμού τώρα, δεν έγινε τίποτα. Και αυτό είναι το νεότερο που έχουμε από την Γαλλία και γενικώς από την Ευρώπη. Ας είναι το πρώτο και το τελευταίο που πυροδοτήθηκε από όλη αυτή την ιστορία στην Ευρώπη και ας βρεθεί κάποια λύση κάποια στιγμή και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργυρό, για την πλήρη ενημέρωση. Πάω λίγο ακόμα αυτοδιοικητικά. Πάω από εκεί για να ξεκινήσουμε δούμε τι έγινε τον μεγάλο κύκλο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκινώντας με τα αποτελέσματα. Ναι. Περιφέρειες πρώτα. Που, των περιφερειών, εκεί υπήρχε ένας στόχος από την κυβέρνηση, ήταν σαφής ο στόχος από την κυβέρνηση. 13 στις 13. Δεν επετεύχθη. Επίσης, υπήρχε μια στήριξη πολύ συγκεκριμένη από τον Πρωθυπουργό στα πρόσωπα που είχαν περάσει στο δεύτερο γύρο. Συναντήθηκε, πήγε, τους βρήκε, τους στήριξε, μίλησε μαζί τους. Δεν τα καταφέρανε. Και εδώ ξεκινάει μια κουβέντα με το αν αυτοί οι τριγμοί που προέκυψαν από την κάλπη των αυτοδιοικητικών στέλνουν μήνυμα και τι μήνυμα στέλνουν προς την κυβέρνηση. Θα τα δούμε αναλυτικά, αλλά ας δούμε πρώτα απ' όλα τις κάρτες μας. Αυτός είναι ο χάρτης, τον είδαμε και πριν. Δεν είναι όλος μπλε όπως ήταν την προηγούμενη φορά και δεν είναι και όλος μπλε όπως ήταν και στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έστω και με αυξημένη την αποχή υπάρχει μήνυμα. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα να δούμε την αποχή και τα αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις χάρτες μας. Τις κάρτες μας, με συγχωρείτε, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρήστος Μέτιος, που ήταν ο προηγούμενος, έχασε από τον κύριο Τοψίδη 50,86%. Θρίλερ ήταν, αλλά εδώ είναι μια περιφέρεια που την χάνει Η Νέα Δημοκρατία, η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από έναν αντάρτη, αλλά την χάνει. Εδώ, που είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ο κύριος Στεφανής είχε πάει ο Πρωθυπουργός, είχαν πάει υπουργοί, είχε πάει πάρα πολλοί κόσμο για να τον στηρίξει. Ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος βγήκε με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη φορά, με διάφορες ιστορίες που μεσολάβησαν, κατάφερε τελικά να κάνει την ανατροπή και να πάρει την περιφέρεια με 54,68% έναντι 45,32%. Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο γύρο είχε προηγηθεί ο κ. Στεφανής με 39,9% έναντι 33,81%. Έκανε την ανατροπή και πήρε την περιφέρεια στο Βόρειο Αιγαίο ο κ. Μουτζούρης. Πάμε παρακάτω. Κύριος Σαμανατίδης, παιδί της Νέας Δημοκρατίας, διαγραμμένος μεν, αλλά παιδί της Νέας Δημοκρατίας, κέρδισε τον κύριο Κασαπίδιο που εδώ είχε βάλει όλα τα λεφτά. Η στήριξη. Ο κύριος Μητσοτάκης. Όλα τα λεφτά είχε βάλει στον κύριο Κασαπίδη. Και ήταν και ο πρώην Περιφερειάρχης. Πρώην Περιφερειάρχης. Ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο, δεύτερος και στο δεύτερο γύρο, αν και ήταν ντέρμπι ο πρώτος γύρος. Ναι. Ξεκαθάρισε περισσότερο το τοπίο στο δεύτερο γύρο. 56,77% ο κύριος Σαμανατίδης, 43,23% ο κύριος Κασαπίδης. Παρακάτω. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εδώ ισχυρό, πολύ δυνατό μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα που έρχεται, διότι ο κύριος αγοραστός, ο οποίος είχε κερδίσει με 41,37% τον πρώτο γύρο, έναντι 34,11%, έχασε το δεύτερο γύρο. Ο κύριος Κουρέτας κέρδισε με 59,68% έναντι 40,32%. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλα αυτά που συνέβησαν με τις πλημμύρες και τις καταστροφές. Και υπήρχε η απόλυτη μα απόλυτη στήριξη από την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και μάλιστα είχαμε και πολλά έτσι
Είχε γίνει λόγος συζήτησης όλα αυτά τα σχόλια που είχε κάνει ο Άδωνης Αυγενάκης. Ακόμα και ως έμεση απειλή χαρακτηρίστηκε η τοποθέτηση του κυρίου Αυγενάκη ότι το θέμα της, των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης των ζημιών και τα λοιπά δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ εάν δεν έρθει ο κύριος αγοραστός πρώτος. Υπάρχει, λέει το ρεπορτάζ, θα το δούμε και συνέχεια, έντονη δυσαρέσκεια για το πώς χειρίστηκε ο κ. Αυγενάκης το θέμα. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη, όχι έκπληξη, αλλά η μεγαλύτερη, το πιο έντονο πολιτικό μήνυμα στις περιφέρειες. Και που πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί αρκετά με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και εδώ χαιρετεί ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε στηρίξει τον κύριο Κουρέτα. Ο κύριος Κουρέτας ήταν ανεξάρτητος, αλλά είχε στηρίξει τον κύριο Κουρέτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε παρακάτω. Εδώ η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπου η κυρία Κράτσα δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Είχε χάσει και στον πρώτο γύρο ο κύριος Τρεπεκλής, ξανακέρδισε την Κέρκυρα και με τεράστια διαφορά και κέρδισε και τις υπόλοιπες και κέρδισε όλη την περιφέρεια. 65,4 έναντι 34,6. Η κυρία Κράτσα, να θυμίσουμε ότι είχε στηριχθεί από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πήγε στην Κέρκυρα να τη συναντήσει για να στηρίξει, στήριζε το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Κράτσα, και ο Τρεπεκλής, ο οποίος έρχεται από τον χώρο, αλλά κατέβηκε ως ανεξάρτητος, ως αντάρτης. Δεν έμειναν και πολύ ευχαριστημένοι στα Ιόνια νησιά από προφανώς, την κυρία Τσικαροπούλου. Καθόλου, είναι και μεγάλη καθόλου. Διαφορά, είναι το διπλάσιο ποσοστό. Καθόλου και γι' αυτό κιόλας έχασε και στον πρώτο γύρο η κυρία Κράτσα. Στην επόμενη κάρτα μας, όπου έχουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, εδώ. Είναι η περιφέρεια που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Ο κύριος Πτωχός με 52,77%. Ακόμα ένα κέρδισε τον κύριο Τατούλη με 47,23%. Είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο. Εδώ όμως υπάρχει και ένα εσωκομματικό παιχνίδι ότι είχε ανοιχτά τη στήριξη και του κύριου Σαμαρά. Δηλαδή το πιστώνει ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή τη νίκη του κύριου Πτωχού. Ήταν εχθές στην ομιλία του κύριου Σαμαράς δίπλα. Τον ευχαρίστησε και τον κύριο Σαμαρά όπως και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πολλοί λένε ότι δεν είναι μια καθαρή νίκη του κυρίου Μητσοτάκη. Μα φαίνεται και από το ποσοστό και την απόσταση που κατάφερε να καλύψει ο κύριος Στατούλης. Ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή συζητούσαμε για το ποιος τελικά θα είναι ο νέος περιφερειάρχης της Πελοποννήσου. Και πάμε στους Δήμους να δούμε τα ντέρμπι που έγιναν. Εδώ νομίζω είναι αυτό δεν θα το ξαναδούμε. Βλέπεις το 14,19 πώς κατάφερε να γίνει 55,96 σε μόλις 7 ημέρες. Έχασε 7.500 ψήφους από όλο το αριθμό και κέρδισε 44.500 ψήφους. 44.500 ψήφους σε απόλυτο αριθμό ο κύριος Δούκας. Είναι προφανές ότι αυτοί οι 7.000 που τους έχασε ο κύριος Μπακογιάννης δεν είναι ότι δεν πήγανε. Ναι. Κάποιοι ψήφισαν Δούκα. Κάποιοι άλλαξαν γνώμη. Κάποιοι άλλαξαν γνώμη στο δεύτερο γύρο. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης έχασε στο debate. Γιατί ο κύριος Μπακογιάννης στηρίχτηκε άμεσα από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί φορτώθηκε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν από την κυβερνητική πολιτική στη Θεσσαλία. Είναι λόγος και για μια αλαζονία που υπήρχε γενική. Βεβαίως. Οπότε υπάρχει κόσμος πολύς ο οποίος θα ψήφιζε και αντιδραστικά ίσως. Αλλά και αυτή την αλλαγή. Εγώ θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο και το βιογραφικό του κ. Δούκα και το debate σίγουρα με όλα αυτά που υπόθηκαν. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Θεσσαλονίκη, όπου εδώ ο κ. Αγγελούδης ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα το κερδίσει και αποδείχθηκε ότι μπορούσε να το κερδίσει 67,33% έναντι 32,67%. Ένας ακόμα μεγάλος δήμος που χάνει η Νέα Δημοκρατία, η Θεσσαλονίκη, μετά από πολύ καιρό, είναι δεδομένο. Ακολουθεί η Πάτρα, όπου εκεί ο κύριος Πελετίδης ξαναπήρε τον Δήμο. Για τρίτη φορά. 56,69, 43,31. Υπήρχε εκεί μια έφαγε μορφή. Πολύ πόλεμο ο κύριος Πελετίδης καθόλου την προεκλογική διάρκεια. Και υπήρχε και πολλοί κόσμος που συνασπίστηκε γύρω από τον κύριο Σβόλη, ώστε να μπορέσει να κερδίσει τον Δήμο από τον κύριο Πελετίδη. Μετά την Πάτρα έρχεται το Χαλάνδρι. Όπου εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μάλλον παίρνει ένα μέρος του προβλήματος, τον φορτώνει ένα μέρος του προβλήματος, διότι
Ο ίδιος είπε και για το ΕΣΠΑ και μετά ότι θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν βγει ο κύριος, άμα δεν βγει η κυρία Αγαπητού. Συνασπίστηκαν όλοι γύρω από την κυρία Αγαπητού. Πήρε μόλις 39,23% έναντι 60,77%. Πολύ. Ναι, πολύ μεγάλη, μακριά. Πολύ ξεκάθαρο. Κέρδισε ο κύριος Ρούσος, ναι, και προχωράει για ακόμα μία τετραετία στο Χαλάνδρι. Πάμε και στον επόμενο. Μετά το Χαλάνδρι έρχεται η Νέα Σμύρνη. Και εδώ υπάρχει ανατροπή. Ο κύριος Κουτελάκης κέρδισε το Δήμο 53% έναντι 47%. Ήταν ένα ντέρμπι πολύ κλειστό στον πρώτο γύρο. Ξεκαθάρισε στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Κουτελάκη να επανέρχεται στο τιμόνι της Νέας Σμύρνης. Μετά τη Νέα Σμύρνη η Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο κύριος Βούρος χάνει από τον κύριο τον Μπούλογλου, 50,44% έναντι 49,56%, εδώ κι αν είναι ντέρμπι το τελικό αποτέλεσμα. Φελοθέη ψυχικό ο κύριος Μπονάτσος, που τον είχαμε καλέσει και τον είχαμε καλεσμένο, και εδώ κατάφερε να πάρει τελικά τον Δήμο από τον κύριο Γαλάνη, ο απερχόμενος δήμαρχος ο κύριος Γαλάνης, 53,46%. Εδώ. Και στον Ναύπλη αυτή η περίεργη υπόθεση. Καλά, μετά, μην την πιάσουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Πώς να το πω τώρα, με τις σακούλες, με τα περιτώματα του κυρίου Κοστούρου στον κύριο Ορφανό. Κέρδισε ο κύριος Ορφανός. Δικαίωσε τον κύριο Ορφανό. Και ανατροπή, γιατί είχε κερδίσει ο κύριος Κοστούρος στον πρώτο γύρο, 63-51-36-49. Στο Άργος ο κύριος Καμπόσος, ο οποίος είχε διαγραφεί και επανήλθε και γίνανε διάφορα περίεργα, έχασε τον Δήμο από τον κύριο Μαλτέζο με 60% έναντι 39%. Ο κύριος Κολιάδης στη Ρόδο έχασε το Δήμο. Συγγνώμη, ο κύριος Καμπουράκης έχασε το Δήμο από τον κύριο Κολιάδη 57-42. Και στον Παλαμά Καρδίτσας, στον Δήμο που υπέστη τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες, έχουμε τον απερχόμενο δήμαρχο να χάνει, ο κ. Σεκεραρίου, από τον κ. Δασκαλόπουλο. Ντέρμπι 50-49, αλλά τον έχασε το Δήμο. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα κάνουμε. Να συζητήσουμε. Πενινταράκια. Πού είναι η αγαπημένη μου, όμως. Έρχεται, θα έρθει. Εγώ τη Μαρτίνα περιμένω σήμερα, παιδιά. Μαρτίνα θέλω. Δεν αποκλείουμε. Άλλωστε είναι η πρωταγωνίστρια της χθεσινής βραδιάς. Αυτό τα λέω και ο Αλέξανδρος εμένα μακυρώνει. Όταν λέω εγώ ότι η Μαρτίνα και το Πασόκ ήταν. Ήταν πρωταγωνιστής, δεν ήταν νικητής της βραδιάς. Κάτσε όμως. Πήρε το Πασόκ Δήμους και αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος ο Δήμος μετά την κυβέρνηση. Που έχασε και η Γιατρού. Καλά, τα λέω. Πείτε ναι. Απλά δεν υπάρχει ανατροπή σχετισμών ακόμα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο. Λοιπόν. Καλώς την και τη Μαρτίνα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς τους και τους τρεις. Γιάννης Βασκάκη, Ιάσονα Σινάς Παπαδόπουλος, Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Θα ξεκινήσουμε από τις κυρίες με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Μαρτίνα μου. Εντάξει, νομίζω. Έχει ανατρέψει την κοινοβουλευτική ισορροπία, την κοινοβουλευτική τάξη, την κοινοβουλευτική σειρά. Συγγνώμη. Ξεκινάει το Πασόκ. Η Ευαγγελίνα την ανέτρεψε ή ο λαός που μίλησε. Πες τα, κορίτσι μου. Για πες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πανηγυρισμού στο Πασόκ. Ο βασικός στόχος στο δεύτερο γύρο ήταν να πετύχουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο Δήμων και τη Θεσσαλία σε επίπεδο Περιφέρειας. Τα πέτυχαν και τα τρία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι συνολικά σε όλη τη χώρα περίπου 110 Δήμοι έχουν βαφτεί πράσινοι ξανά. Ήδη στο Πασόκ έχουν αρχίσει να συμπεριφέρονται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το έχουν λίγο εκεί πέρα, έτσι, ενθουσιάζονται κάπως εύκολα. Όχι, καλά κάνουν και ενθουσιάζονται. Το θέμα είναι μην πέσουν στην παγίδα της αλαζονίας. Χθες όλοι παρακολουθούσαμε άτικα. αλλά κάποια στιγμή που είχε διαφημίσει και γύρναγες να δεις και κανένα άλλο κανάλι, έβλεπες ότι τα στελέχη παντού και στο Άτικα και στα υπόλοιπα κανάλια ξεφεύγανε λίγο, δηλαδή ήταν λίγο. Εντάξει, το έχουν λίγο στο DNA του. Του έρχεται αυτό ότι ανερχόμαστε, δηλαδή, στην εξουσία. Τέλος πάντων, είναι και λίγο αφροδισιακή η εξουσία. Το θέμα είναι ότι βάζουν τώρα απέναντί του πια αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι ο καθαρός στόχος του Πασόκ από εδώ και πέρα είναι η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Επόμενο βήμα είναι προφανώς οι ευρωεκλογές. Εκεί θέλουν να καταστούν απολύτως πια ξεκάθαρα δεύτερη δύναμη στη χώρα. Εξού και τα κελέσματα έτσι για συνεργασίες δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Με ποια έννοια? Λένε ότι όλες οι συμμαχίες χτίζονται στη βάση, χτίζονται στην κοινωνία, όχι σε επίπεδο κορυφής. Τουλάχιστον για τους 7 επόμενους μήνες και μέχρι τις ευρωεκλογές δεν πρόκειται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον να γίνει κάποιο είδους επαφή σε επίπεδο κορυφής με τέτοιο
στόχο, όσο για το κύριο Σπίρτσι, παραπολιτικό αυτό, και λέγα να το γράψω, δεν πειράζει, χαλάλη σας. Αν είχαμε ακούσει, λέει, τον κύριο Σπίρτσι, ο οποίος ηρίστον παρόδο έχει αποποιηθεί της κομματικής του ταυτότητας στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα ως τι μιλάει. Παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Λάθος μου τα λένε. Δεν μιλάει εξ ονόματος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η επίσημη γραμμή. Αυτό που ο κ. Σπίρτς λέει εδώ και αρκετό. Ο ίδιος Πάτσο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συμμετάσχει κανονικά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά για το ρεπορτάζ. Πολύ, πολύ κορυφαίο στέλεχος πάντως του ΠΑΣΟΚ. Μου είπε ότι αν είχαμε ακούσει τον Χρήστο, φίλος ο Χρήστος από τα παλιά, θα είχαμε κατεβάσει τον κύριο Βερβεσό και δεν θα είχαμε πάρει την Αθήνα, δεν είχε πάρει ο κ. Μακογιάννη. Δεν ξέρει τώρα μετά αν. Κανείς δεν ξέρει, αλλά το εντυπωσιακό αυτό. Μετά αν κατεβάσαμε τον κύριο Δουκά, να το πούμε κι αυτό. Το εντυπωσιακό αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τη παντοκρατορία του είναι να κάνει αυτό που έκανε, που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να αποκτήσει στην κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση βάσεις που ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια αποδεικνύεται ότι δεν τις έχασε. Κοίτα, τώρα για να μην είμαστε πολύ αδικοί με το ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα εξουσίας δεν χάνουν έτσι τη δύναμή τους και το ΠΑΣΟΚ είναι τρανό παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ πιο μεγάλη. Αυτό λέω. Πιο μεγάλο στραπάτσο από αυτό που έπαθε το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι έχουμε δει για ένα τόσο στο DNA του κυβερνητικό κόμμα. Πώς το λένε, και παρόλα αυτά. Μεγάλη μπουκιά με φάς, πώς το λέει αυτό. Κοίτα εδώ για σένα, κορίτσι. Και παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ανακάμπτει, παρότι πέρασε πολύ πέτρινα χρόνια και πολλά πέτρινα χρόνια και ακόμα τι ανακάμπτει. Τώρα μεταξύ μας, ο κύριος Δούκας στο πρώτο γύρο, ακόμα και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε 14-41. Αν δηλαδή είχε λίγο παραπάνω ο κύριος Μπακογιάννης, θα είχε βγει δήμαρχος με 58.000 ψήφους και τέλος. Πώς διαβάζουν το χθεσινό αποτέλεσμα και κυρίως αν θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει γέφυρα συνεννόησης με τους κερδισμένους της χθεσινής βραδιάς. Υπό προϋποθέσεις και προσθέτω τα πράγματα λίγο πιο σύνθετα. Η Κουμουνδούρα έχει βγάλει τα εξής συμπεράσματα αυτό το πρώτο 24ωρο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι θεωρούν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι ο λεγόμενος κύκλος της ΙΤΑΣ έκλεισε και η συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων που οδήγησε σε συγκεκριμένες νίκες δημιουργεί πλήγμα στο αντισύριζα μέτωπο. Ναι. Αυτό λένε χαρακτηριστικά στην Κουμουνδούρα. Από εκεί και πέρα, ως προς την. Φυσικά εκτιμούν ότι πρόκειται για πλήγμα, για ρήγμα για την ακριβή, έτσι το χαρακτηρίζουν. Ρήγμα στην μονοκρατορία, την οικογενειοκρατία και όλη τη λογική της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα δίνουν μεγάλη έμφαση στο θέμα της Θεσσαλίας, λέγοντας ότι από την πλευρά του και ο Στέφανος Κασελάκης το γεγονός ότι βρέθηκε τόσες φορές στις πληγήσεις περιοχές και στήριξε με έμπρακτο τρόπο και τον Δημήτρη Κουρέτα, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να του πιστωθεί για το γεγονός ότι ο Δημήτρης Κουρέτας κατάφερε να εκθρονήσει ουσιαστικά τον κύριο Αγοραστό. Από εκεί και πέρα δεν αφήνουν ασχολία στα τα όσα υπόθηκαν χθες από την πλευρά των στελεχών της Χαρλάου Τρικούπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμέσως πλην σαφώς χαρακτηρίζουν αλαζονική την δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ των εκλογών και το βάλουν σε αντιδιαστολή με τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος σημειωτέων έκανε δηλώσεις πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θες. Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς. Δύο φορές. Ήταν εντυπωσιακό το comeback του κ. Παπανδρέου. Εντυπωσιακή είναι η αγάπη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην Πρωθυπουργό. Από ό,τι σταμάτησε να είναι Πρωθυπουργός λοιπόν, και μετά. Να προσθέσω επίσης ότι φυσικά θεωρούν ότι ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Προκρίνουν την ανάγκη να υπάρξουν γέφυρες προκειμένου να υπάρξουν σοβαρές συζητήσεις και εκτενής διάλογος όλων των προοδευτικών δυνάμεων και να φύγουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πλην του ΣΥΡΙΖΑ από τη λογική της περιχαράκωσης. Άλλωστε, υπενθυμίζουμε ότι και ο Στέφανος Κασελάκης ήδη από το πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά συνολικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι στηρίζει προοδευτικούς υποψήφιους χωρίς να υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και χωρίς ανταλλάγματα. Αυτή είναι η λογική την οποία προτάσουν από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Να σας ρωτήσω κάτι, προβληματίζονται για το γεγονός ότι εδώ γίνεται ένας μικρός χαμούλης και ο πρόεδρος είναι στις ΗΠΑ και μαζεύει τα κειμένα του. Λοιπόν, βιντεάκι. Αυτό το οποίο μας ανέφεραν, γιατί ρωτήσαμε σχετικά με το ταξίδι του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ, μας είπαν ότι όλη την χθεσινή ημέρα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συνεργάτες του. Ο ίδιος λένε οι πληροφορίες ότι έφτασε στην Αμερική, πάτησε το πόδι του, δηλαδή στις 9 και 5 περίπου ώρα Ελλάδος. Οπότε προχώρησε και στην αντίστοιχη ανακοίνωση. Άλλωστε, αυτό το οποίο έχουν ξεκαθαρίσει είναι πως και τις επόμενες μέρες όσες εσωκομματικές διεργασίες λάβουν χώρα, που θα λάβουν καλώς εγώ των πραγμάτων η πολιτική γραμματεία,
θα συζητήσει στα μέσα της εβδομάδας. Θα είναι και εκεί ψηφιακά. Θα είναι εκεί ψηφιακά, αλλά ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Χαριδούκα και με τον Στέλιο Αγγελούδη και με τους υπόλοιπους δημάρχους της αριστεράς και προοδευτικούς δημάρχους, οι οποίοι εξελέγησαν προκειμένου να του συγχαρεί, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιάννη μου, συγγνώμη, το 7 στο 13 πόσες φορές χωράει, γιατί προσπαθώ από χθες να το. Είσαι λίγο προβοκάτορ. Για την ακρίβεια είναι 7,5, αν βάλουμε και την Κρήτη που είναι ο κ. Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ο προερχόμενος από το Πασόκ. Θέλω να είμαι ακριβής. Φυσικά το 7,5 από το 13 που ήταν ο αρχικός στόχος είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει κλίμα ήττας. Mm-hmm. Και σε κατεδία συζητήσεις με όποιον και να μην. Βαρύ δεν είναι τώρα ένα κλίμα ήττας. Η πρώτη Κυριακή τους πήγε πάρα πολύ καλά. Η δεύτερη προφανώς. Κυριακή. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Δεν είναι η πρώτη Κυριακή το θέμα. Γι' αυτό και τα κυβερνητικά στελέχη και καθώς και τα γαλάζια στελέχη, αυτό που λένε στις κατεδίας συζητήσεις είναι ότι προφανώς οι συσχετισμοί δεν αλλάζουν. Η πρώτη Κυριακή είναι αυτή που κατέγραψε τους συσχετισμούς, όπου φάνηκε ότι υπάρχει ένας πόλος στο πολιτικό σκηνικό, ο πόλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει δεύτερος πόλος από την αντιπολίτευση. Άρα μοιραία θέλουν να στρέψουν τους προβολείς εκεί. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την δεύτερη Κυριακή, γιατί η δεύτερη Κυριακή έφερε την Νέα Δημοκρατία για την κυβέρνηση πολύ μακριά από τους στόχους που είχε θέσει. Ένα είναι το θέμα των περιφερειών. Που είπαμε ότι υπήρχε στόχος για 13-13, τελικά είδαμε τις 8 περιφέρειες, εν πάση περιπτώσει. Όλο και βάζει. Το μισό υπερτιμάτιζε. 7,5. Ήταν ανοιχτό. Το μισό το μετράει περίεργα η κυβέρνηση. Άμα είναι για ανεξάρτητες αρχές, το αφαιρεί. Αν είναι για τις περιφέρειες, το προσθέτει. Είναι λίγο περίεργα μαθηματικά αυτά. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, αν το πάρουμε με τα χρώματα, είναι 7. Αν το πάρουμε με τις στηρίξεις, είναι ας πούμε 7 και κάτι. Ας μην μείνουμε εκεί. Για μένα το πιο μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε η κυβέρνηση από όλα χθες είναι η Αθήνα. Για πολλούς λόγους, γιατί είναι η πρωτεύουσα, είναι ο εμβληματικότερος δήμος της χώρας, είναι το πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη, που όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα πρόσωπο που έχει ένα ιδιαίτερο ας πούμε, φορτίο και για τη Νέα Δημοκρατία. Με τον πρώτο γύρο. Ακριβώς, η διαφορά με τον πρώτο γύρο. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες που ακούμε στο εσωτερικό. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει Ανάθεμα τον Αίτιο. Τον έχουν βρει. Ωραίο τραγούδι πάντως. Πολύ ωραίο τραγούδι. Τον έχουν βρει, ποιος είναι. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και επειδή μιλάμε και με όλες τις πλευρές, επειδή όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετικές τάσεις. Κασελάκης είναι σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη. Ο Κασελάκης που κολλάει τώρα σε αυτό. Κολλάει. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετικές τάσεις και διαφορετικές πλευρές και διαφορετικές απόψεις, μιλάμε με όλες τις πλευρές, ακούμε διάφορες απόψεις, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ας πούμε τα ρίχνουν στο θεωρούν ότι ο μεγάλος περίπατος έπαιξε τον βασικό ρόλο. Κάποιοι θεωρούν ότι υπήρξε μια δυσαρέσκεια που αποτυπώθηκε, ήταν δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση που αποτυπώθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη. Κάποιοι θεωρούν ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια στο νεοδημοκρατικό κοινό που την πρώτη Κυριακή πήγε να ψηφίσει, γιατί υπήρχε και η ψηφιότητα Χαρδαλιά, ψήφισε και μετά σου λέει τώρα δεν πάω. Και όλα αυτά μαζί. Πάντως, στην ουσία, πέρα από το να ζυγίσει το αποτέλεσμα στο τέλος και να δεις ποιος κέρδισε ή ποιος όχι, έχει διάφορες πατεράδες και μανάδες η νίκη, είναι δεδομένο. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την κυβέρνηση να μην καταφέρνει να βγει πρώτη και ξεκάθαρα και επίσης να μην καταφέρει να περάσει το επικοινωνιακό της. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν τουλάχιστον οι περισσότεροι με τους οποίους συνομιλούμε. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση κομματικοποίησε από λάθος της, ότι έκανε λάθος θεωρούν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το ότι κομματικοποίησε τόσο πολύ τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τις εθνικές εκλογές που είχε πάρει το 41%. Μια προσθήκη πάνω σε αυτό, Γιάννη. Απλά σε σχέση με το ζήτημα του Χαλανδρίου, παραδείγματος χάρη, στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να εκβιάσει με πολλούς τρόπους την ψήφο των πολιτών και μετέτρεψε μάλιστα την αντιπαράθεση για το Δήμο Χαλανδρίου σε κεντρικοπολιτική μάχη, με αποτέλεσμα να υποστεί μια σκληρή ήττα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σίμος Ρούσος βγήκε με μεγάλο ποσοστό για τρίτη συνεχόμενη θητεία στην Δημοτική Αρχή του Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας καταστήσει σαφές ότι οι πολίτες ούτε εκβιάζονται, ούτε δέχθηκαν αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον είναι μια από τις βασικές εκτιμήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο, για να συμπληρώσω και εγώ, υπάρχει εσωκομματική κριτική και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί λένε ότι εντάξει, ρε παιδί μου και το Δήμο Χαλανδρίου, κάπου ο κόσμος θα πει κάπου όπα. Σωστό είναι αυτό. Επιμένω πάντως από χθες με κίνδυνο να γίνω γραφική ότι η ανάγκη που ένιωσε ο Πρωθυπουργός να πει ότι πριν από 3 μήνες είχαμε εκλογές και πήρα 41% δείχνει ότι έκανε πολύ άσχημα ο ίδιος που
κομματικοποίησε τόσο πολύ τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, το συμπέρασμα που βγάζει το ΠΑΣΟΚ και ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μην είναι τόσο υποκειμενικό, να το έχει νιώσει και ο κύριος. Το ίσως γιατί το βάζεις. Εμένα με τρομάζει η ανάγκη που ένιωσε να πει ότι είστε δεν είστε με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούμε να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι προβληματικό για το πώς λειτουργεί η. Συγγνώμη, αλλά όταν προεκλογικά έχει πει ότι εγώ θέλω ανθρώπους που να μιλάμε την ίδια γλώσσα, πρέπει μετά να πει ότι άντε και να μην μιλάμε και μαζί στην ίδια γλώσσα. Να τα πούμε με κάποιο τρόπο. Με ένα καταληκτικό σχόλιο. Ένα καταληκτικό σχόλιο απλά. Όντως είχαμε τρεις μήνες πριν εκλογές και δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να δώσει. Να κάνει προβολή των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών σε ευθεία γραμμή σε επίπεδο κοινοβουλευτικών αποτελεσμάτων. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του Δήμου της Αθήνας, η ανοιχτή στήριξη από την πρώτη στιγμή του Κώστα Ζαχαριάδη ήταν μια πολύ σημαντική αβάντα στο Χαριδούκα, καθώς η διαφορά του στον πρώτο γύρο ήταν πάρα πολύ μικρή. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Εμείς να ακούσουμε τι είπαν τα αποτελέσματα. Σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκαν την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Είναι σαφές ότι υπήρξε μια, θα έλεγα, αντισυσπήρωση πολλών δυνάμεων απέναντι σε υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένα στη γη. Να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή. Για όσους πέφτουν να πανηγυρίσουν βγάζοντας ενδεχομένως συμπεράσματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές πολιτικές ισορροπίες. Να θυμίσω ότι είχαμε εθνικές εκλογές πριν από τρεις μήνες, στις οποίες κατεγράφει με απόλυτη σαφήνεια η δύναμη των κομμάτων. Και είμαι περήφανος και τη σύγχρονη αριστερά, η οποία έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστε λέμε πριν καν την πρώτη Κυριακή ότι είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικούς υποψηφίους, χωρίς αστερίσκους. Δείτε τι γίνεται. Αυτή η παντοδυναμία Μητσοτάκη, το μπλε κράτος, η ροή του χρήματος, το επιτελικό κράτος, η ελαζονία, η οικογενειοκρατία στην πολιτική και στην οικονομία και στην κοινωνία, ξαφνικά λαμβάνει μια απάντηση. Η πρώτη μεγάλη ρογμή έγινε. Πάμε τώρα, επόμενο σταθμό της ευρωεκλογίας. Πάμε δυνατά. Σήμερα πετύχαμε μια μεγάλη νίκη για το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Όμως, είναι και η πρώτη μεγάλη ήττα του κύριου Μητσοτάκη. Ήττα της αλαζονίας του, της αμετροέπειας και των πελατειακών πρακτικών. Ο κύριος Μητσοτάκης απέδειξε τον τελευταίο μήνα ότι είναι ικανός να συνεργαστεί ακόμα και με το σκοτάδι για να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Όμως, ο ελληνικός λαός απόψε του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτά από τους πολιτικούς αρχηγούς. Μένουμε στο κλίμα, μένουμε στην ανάγνωση του αποτελέσματος. Τώρα που έχουμε και τις δύο κάλπες και έχουμε τον χάρτη πλέον σχηματισμένο και όλους τους δήμους τακτοποιημένους με τους νέους δημάρχους ή τους παλιούς να συνεχίζουν την πορεία τους. Ανδρέας Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, παιδιά. Είστε εδώ μαζί μας. Παναγιώτης Κουστένης, πολιτικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yes. Τα είπαμε προεκλογικά. Είπαμε να τα πούμε και μετεκλογικά. Για να είμαστε και ελεύθεροι, γιατί. Είμαστε λίγο κρατημένοι στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Είναι περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, πώς διαβάζουμε τις χθεσινές κάλπες, τα χθεσινά αποτελέσματα? Η χθεσινή αναμέτρηση του δεύτερου γύρου ήταν μια αναμέτρηση ανατροπής. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή προκύπτει με μια πρώτη ματιά από τους 84 δήμους που πήγανε σε δεύτερο γύρο, οι 47 οδήγησαν σε ανατροπή από τον αποτελεσμάτων της πρώτης Κυριακής. Και από τις 6 περιφέρειες, οι 5 επίσης, οι 4 επίσης είχαν ανατροπή. Συνήθως, όταν έχουμε δεύτερο γύρο σε πλειοψηφικό δύο γύρου και ειδικά σε αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως ξέρουμε, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο είναι πέρα από ανατροπή του αποτελέσματος, εκλέγεται ο δεύτερος του πρώτου γύρου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη φορά το ποσοστό είναι ιδιαίτερως αυξημένο. Και έχουμε και πάρα πολλούς παλιούς που δεν ξαναβγήκανε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και ειδικά στην Αττική. Mm. Στην Αττική ήταν το, αν θέλετε, ο κατεξοχήνισμος. Μόνο 4 ήταν που επανεξελέγησαν από τις ενεργεία δημάρχους που συμμετέχαν στον δεύτερο γύρο. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουν γίνει οι πολίτες πιο απαιτητικοί? Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά? Σημαίνει ότι ψηφίσανε με κάποιο κριτήριο? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια διορθωτική ψήφο της πρώτης Κυριακής, που όντως στην πρώτη Κυριακή η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον στα ποσοστά, πρώτα απ' όλα των περιφερειακών εκλογών, φάνηκε ότι επιβεβαιώθηκε με σαφήνεια. Δεν νομίζω ότι ως προς αυτό το συμπέρασμα η δεύτερη Κυριακή έρχεται να μεταβάλει τουλάχιστον την εκτίμηση για την δυναμική των κομμάτων. Ωστόσο, οι ανατροπές αυτές, και με κορυφαίο παράδειγμα την περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, αλλάζουν τις εντυπώσεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι εντυπώσεις του πρώτου γύρου πλέον έχουν μπει προς τα πίσω. Ο δεύτερος γύρος, οι ανατροπές που δημιούργησαν ήταν τόσο εντυπωσιακές, που τα φώτα των αναλύσεων πέφτουν κυρίως σε αυτό το κομμάτι. Για την Αθήνα θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα, εσείς τι πιστεύετε ότι έγινε? Γιατί ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά που υπήρχε από τον πρώτο γύρο. Ήταν η διαφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί διαφορά ασφαλείας. Ναι. Και το θέμα είναι ότι η ανατροπή της Αθήνας δεν ήταν απλά ότι είχε έναν συμβολικό χαρακτήρα, έναν εμβληματικό χαρακτήρα, αν θέλετε, αυτή η ανατροπή. Ίσως ιστορικών διαστάσεων, δηλαδή δεν έχουμε δει τόσο μεγάλη διαφορά να ανατρέπεται. Δεν θυμάμαι κάτι πρόχειρα αυτή τη στιγμή, κάτι ανάλογο. Παρόλα αυτά, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή η ανατροπή έδωσε και τον τόνο και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας έχασαν όλα τα βασικά επίδικα, αν το θέλετε, σημεία του δεύτερου γύρου. Τώρα, το τι έγινε, σίγουρα υπήρξε μια μεγάλη αντισυσπήρωση στο πρόσωπο του κυρίου Δούκα και πιθανότατα ενάντια στην δημαρχία του κυρίου Μπακογιάννη. Σε μια εβδομάδα είναι σαν να άλλαξε ο κόσμος μας. Δηλαδή, την αίσθηση που είχαμε κλείνοντας την κάλπη σε 7 η ώρα και στις 10 η ώρα τα πρώτα αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής, σε σχέση με αυτό που έχουμε χθες, είναι σαν να μεσολάβησαν πολλοί μήνες που έγιναν δουλειές, διεργασίες, παρασκηνιακές κινήσεις. Γεγονότα. Ναι, θα συμφωνήσω ότι την πρώτη Κυριακή υπήρχε μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώθηκε σχεδόν στο σύνολο των περιφερειών, γιατί ανεξάρτητα αν στο δεύτερο γύρο της έχασε, συγκέντρωσε ποσοστά 40-41, στα όρια δηλαδή και αυτές που πήγαν να αντάξει στο δεύτερο. Στην δεύτερη Κυριακή νομίζω ότι είχαμε μια ήττα της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, ιδίως την εβδομάδα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, έδειξε μια τόσο μεγάλη βουλημία για εξουσία. Μία, εγώ θα τη χαρακτηρίζω ακόμα και αντιθεσμική λογική σε σχέση με το ρόλο διαχρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός ότι τρέχανε υπουργοί από περιφέρειες και δήμους δημιούργησε πολύ έντονα δημοκρατικά ανακλαστικά σε κόσμο που σου λέει μπάστα. Δεν θα τα πάρεις όλα. Και όχι απλώς δεν τα πήρε όλα στον δεύτερο γύρο. Εγώ δεν θα πω ότι από τις περιφέρειες δεν βγαίνουν εύκολα συμπεράσματα στο δεύτερο γύρο. Γιατί ακόμα και αυτοί που δεν πήγαν, δηλαδή ο Τερπεκλής ή ο Αμανατίδης πάλι δεξί. Θα είναι, μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εντυπωσιακό το ότι υπάρχουν περιφέρειες με 90% δεξιά. Ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, ο κ. Κουρέτας είναι άλλη περίπτωση της Θεσσαλίας, γιατί είχαμε και τα γεγονότα. Πιο δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία είναι η περίπτωση του κυρίου Μουτζούρη, που εκεί υπάρχει μέτωπο. Τους άλλους τρεις περιφερειάρες, δηλαδή τον κύριο Τοψίδη, τον κύριο Τερπεκλή και τον κύριο Αμανατίδη, μέσα στην εβδομάδα του ενσωματώσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, εντάξει, έτσι. Άρα, εγώ νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο, και επιμένω, ιτήθηκε η βουλημία για εξουσία και τα θέλω όλα του Πρωθυπουργού. Ήταν μια ήττα τη στρατηγική και τη αντιθεσμική πρακτική όλου του προηγούμενου διαστήματος σε σχέση με το ρόλο τη αυτοδιοίκηση. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο καμπάκ για την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη με την ιδιωτερότητα του κυρίου Αγγελούδη και πάρα πολλοί άλλοι δήμοι, είναι πάρα πολλοί δήμοι, είτε στην Αττική, είτε σε πολλούς και πρωτεύουσες νομών. Άρα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε να αποδείξει ότι η σύνδεση που έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση, το ΠΑΣΟΚ δεν την έχασε ποτέ και φαινόταν και ακόμα στα πολύ δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Μα όσοι γνωρίζουν αυτό το χώρο ξέρουν ότι ήταν βασικός πυλώνας που δεν διαλύθηκε τελείως το ΠΑΣΟΚ και άντεξε ακόμα και στο 5% του 2015 η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με την επιρροή του σε συνδικάτα και επιμελητήρια, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο comeback του ΠΑΣΟΚ, 2. 3. Έχουμε μια μεγάλη ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το γεγονός ότι έκανε 5 στα 5 χτες, δηλαδή 5 δήμοι που είχε περάσει η Λαϊκή Συμπίωση στο δεύτερο γύρο της κέρδης, εκ των οποίων οι τρεις παιδιά είναι με αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή Πετρούπολη, Χαϊδάρη,
και Κεσαριανή, πήγε στο δεύτερο γύρο Πασό Κουκουέ και κέρδισε το Κουκουέ. Είναι επιτυχία του κυρίου Πελετίδη, ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται, δεν το παίζει ότι είμαι απ' όλα, που λέει ο άνθρωπος είμαι κομμουνιστής και πάρει η τρίτη θητεία. Πολύ σημαντικό. Για τον Τίναβο δεν ξέρω κάτι να σχολιάσω, ήταν οριακά. Και έχουμε επίσης μια δινήτα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα από το ότι ο κ. Κασελάκης επιχαίρει, και είναι λογικό, ψάχνει μια σανίδα σωτηρίας που λέει ότι οι προοδευτικές δυνάμεις που προφανώς συνέβαλαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στην Θεσσαλονίκη, αλλά ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση να είναι μετρημένη στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δεν ξέρω, ξέρω το κέρδος του Χαλάνδρη, τη Νέα Σμύρνη, τη Ζωγράφου. Δεν έχω, Την κυβέρνηση λέγανε ότι ο κ. Κασελάκης έβαλε το χέρι του στη φωτιά γιατί πήγε και στήριξε διάφορους υποψηφίους κτλ. Και τώρα φορτώνεται και αυτό την αποτυχία. Ισχύει. Κοίτα να δεις. Επειδή όλοι λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για να φορτώσει τον Κασελάκη το ότι. Όχι, προφανώς δεν μπορεί να φορτωθεί αποτυχία. Και ο Κασελάκης ούτε ένα μήνα πρόεδρος δεν είναι άνθρωπος. Αυτό όμως εγώ που πιστεύω ότι αυτή η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι αναγκαία σε αυτή τη φάση, πρέπει να έχει ένα αφήγημα. Έτσι, δεν έχει κάτι άλλο να πει ο κ. Κασελάκης. Έχει φοβερές ισοκομματικές δυσκολίες που νομίζω το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Να δούμε τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αύριο και ο ίδιος με Zoom από την Αμερική. Νομίζω ότι αυτή την τακτική που θα μετατραπεί σε στρατηγική θα την πληρώσει στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, επειδή τα δύο κόμματα θα πάνε ανταγωνιστικά, και αυτή είναι η απόφαση του κ. Ανδρουλάκη, θα είναι δεύτερο, εκτιμώ, το Πασόκ στις δεύτερες εκλογές και θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, που ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε στελέχη και μαζικά κόσμο από το Πασόκ. Τώρα εκτιμώ ότι στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, και αν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις ο κ. Ανδρουλάκης, θα δούμε την αντίστροφη διαδρομή από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Πασόκ. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα ο κ. Ανδρουλάκης έχει πετάξει πολλές ευκαιρίες. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Άμα τη χάσει και αυτή, ίσως και να είναι. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει γήπεδο και στο ΚΚΕ. Που ήδη εισπράττει, το ΚΚΕ είναι σε διψήφια ποσοστά και νομίζω από αυτό θα κριθεί ο κ. Ανδρουλάκης από το αν θα πιάσει τη σκυτάλη και την ευκαιρία που του έχει δοθεί και νομίζω ότι είναι μεγάλη για τις ευρωεκλογές. Μπορεί. Απλώς. Ναι. Συμπληρώνω, Ανδρέας, αν με επιτρέπετε. Το ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμα και στις περιόδους μεγάλης του κάμψης κρατούσε ισχυρά ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το είχαμε δει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Δηλαδή, το 2014, όπου κατέβαλε σε υποψήφιο περιφερειάρχη, τα ποσοστά του ήταν της τάξης του 20-25% κατά μέσο όρο. Επίσης, και στις εκλογές του 2019, είχε πάρει ανώτερο ποσοστό από ό,τι πήρε τώρα στις περιφερειακές. Μάλιστα, κατά τούτο, η πρώτη Κυριακή ενδεχομένως είναι όντως μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Ήταν μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να καταγράψει αυτή τη δυναμική ως μια δύναμη που υπερβαίνει πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. 4 μονάδες πάνω από ό,τι τώρα, για παράδειγμα. Ακριβώς. Είχε 17, πήρε 13. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο νομίζω ότι άλλαξε εχθές, αυτό το καινούριο που είδαμε, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ υπέδειξε ότι όταν οι δικοί του άνθρωποι, οι δικές του επιλογές προσωπικές, ηγούνται του αντικυβερνητικού μπλοκ, να το πω έτσι, είναι πιο ελκυστική. Τότε υπάρχει η δυνατότητα της ανατροπής. Θέλω να πω ότι στον βαθμό που το αντισύριζα. Ρεύμα το πολύ συζητημένο παραμένει ενεργό και από ό,τι φαίνεται πολύ ενεργό. Δύσκολα ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής θα μπορούσε να πετύχει μια ανάλογη ανατροπή σαν αυτές που είδαμε. Είναι μια συζήτηση που έγινε όπου υπήρξε ντέρμπι. Μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση ότι το μέτωπο που δημιουργήθηκε απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε δημιουργηθεί αν ήταν ο κύριος Σαχαριάδης στο δεύτερο γύρο. Είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είχε δημιουργηθεί. Είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είχαν φύγει αυτοί οι 7.000. Είναι πιθανό ότι δεν θα είχαν φύγει αυτοί οι 44.000. Η δυναμική που αναπτυσσόταν μέρα τη μέρα από την προηγούμενη Κυριακή ως και χθες. Το αποτέλεσμα της κάλπης εχθές μπορεί να αλλάζει το κεντρικό, το οποίο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ή είναι μια συγκυριακή, ένας λάθος χειρισμός από την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εγώ επαναλαμβάνω ότι η κυριαρχία που κατέγραψε, που επιβεβαίωσε με την καταγραφή του πρώτου γύρου, δεν νομίζω ότι άλλαξε εχθές. Ωστόσο, εχθές αποδείχθηκε ότι μιλάμε για μια πολιτική κυριαρχία ενδεχομένως, αλλά σίγουρα όχι για ηγεμονία. Και επαναλαμβάνω ότι υπερδίθει αυτή η δυνατότητα της αντισυσπήρωσης, της αντικυβερνητικής αντισυσπήρωσης που μπορεί να δημιουργείται με αυτά τα αποτελέσματα, εφόσον το πρόσωπο ή ο φορέας, τέλος πάντων, που ηγείται αυτής της αντισυσπήρωσης δεν δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους πιθανούς συμμάχους. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι
ότι και εδώ μπαίνει και ο ρόλος του εκλογικού συστήματος. Μιλάω για το πλειοψηφικό δύο γύρων. Αυτό το οποίο πέτυχε η αντιπολίτευση, τουλάχιστον στις τρεις βασικές περιπτώσεις ανατροπής, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Αλλά περίπου το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνέβη και στις περιπτώσεις των περιφερειαρχών. Αποδεικνύεται ότι το πλειοψηφικό δύο γύρων πέτυχε μία αναδιάταξη όλου του χώρου της αντιπολίτευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μία αντικυβερνητική συμμαχία και να πλειοψηφίσει, κάτι το οποίο, υπενθυμίζω, δεν είχε επιτευχθεί με την αναλογική στις πρώτες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ πέρα φαίνεται ότι όταν υπάρχει η δυνατότητα συγκερασμού, σύγκλησης στον χώρο της αντιπολίτευσης, μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το αντιμέτωπο και να είναι και πλειοψηφικό. Οι κάλποι, λοιπόν, και οι πολίτες έδειξαν ότι θα θέλανε κάτι ενιαίο στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μπορεί να μην είναι πολύ συγκεκριμένο το τι δείχνουν, αλλά θα θέλανε. Υπάρχει δυνατότητα, ή αυτή τη στιγμή και οι δύο θα προσπαθήσουν ο ένας να διασώσει ό,τι διασώζεται και ο άλλος να κερδίσει ό,τι κερδίζεται. Κοίτα, νομίζω ότι το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες θέλουν ένα αντίβαρο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή η κυριαρχία μετά τις εθνικές εκλογές και τα παίρνω όλα, σε συνδυασμό και με τον πρώτο γύρο των εκλογών, νομίζω ότι δημιούργησε όλο αυτό που είδαμε χτες. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει ένας κόσμος που λέει, παιδιά, να έχουμε και κάτι άλλο. Αυτή η μονοκρατορία δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν είναι και λειτουργική. Ναι, έτσι. Ναι. Κάποιος μπορεί να αποδώσει και όλες το τραγικό τρίμηνο της κυβέρνησης και στην αίσθηση ότι παίζω μόνος. Μπαξ, θα βάλω 5 γκολ, θα βάλω και 2 αυτογκολ, δεν τρέχει τίποτα, θα κερδίσω 5-2. Θα κερδίσω 5-2, να μιλήσω έτσι λίγο με λαϊκούς ποδοσφαιρικούς όρους. Κοίτα να δεις, δεν είναι εύκολο. Εγώ συμφωνώ που το είπε ο Παναγιώτης, δεν είναι εύκολο. Ακόμα υπάρχουν οι εντάσεις. Ακόμα υπάρχουν σκιές. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέψεις και λίγο από την εμπειρία, παίζουν ρόλο ότι δεν υπάρχουν καθόλου προσωπικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών της μίας και της άλλης πλευράς. Στην πολιτική. Μεταξύ των δύο πλευρών στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πολιτική, το προσωπικό στοιχείο δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Δηλαδή, όταν ο Λεωνίδας τα βρήκε με το Χαρίλαο, έγινε μια ολόκληρη προεργασία. Αλήθεια. Και υπήρχαν και σοβαροί άνθρωποι από κάτω που το δούλευαν. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Και νομίζω ειδικά με τον κύριο Κασελάκη δεν είναι εύκολο, αν σκεφτεί κανείς και ποιο είναι το στελεχικό απαράτ. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο, για να μην αποκλείω τίποτα, να συζητάει κάποιος, ξέρω, με τον κύριο Πολάκη ή ποιους άλλους ανθρώπους έχει ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω και αν που ειδικά η πλατφόρμα την οποία θα παρουσιάσει ο κύριος Κασελάκης ταιριάζει με το μοντέλο που θέλει θεωρητικά να παρουσιάσει. Είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι ένα πολύ ασαφές πρόσωπο. Mm. Δηλαδή, δεν είναι, αν είχε εκλεγεί η κυρία Αξιόγλου, περίπου ξέραμε σε ποιο πλαίσιο θα ήταν η κίνησή της. Τώρα είναι κάτι ασαφές. Mm-hmm. Ο κύριος Κασελάκης, μέχρι παραμονές των εσωκομματικών του εκλογών, έλεγε ότι το Πασόκ είναι δεξιό κόμμα. Ναι, ναι. Είχε δώσει 2-3 συνεντεύξεις και το είχε βάλει στην πλευρά της δεξιάς. Τώρα λέει ότι είναι προοδευτική δύναμη. Δεν ξέρω αν είδε το φως. Το αληθινό ή το Πασόκ μέσα σε λίγες μέρες από δεξιό έγινε προοδευτικό. Αλλά είναι προφανές ότι το κάνει για όρους προσωπικής επιβίωσης. Νομίζω ότι τα δύο κόμματα, και τουλάχιστον αυτή μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, είναι η βούληση του κ. Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Να πάει ανταγωνιστικά με το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, να είναι δεύτερο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι τέταρτο κόμμα. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τη δυναμική που αναπτύσσει το ΚΚΕ. Ριζώνει και αναπτύσσει δυναμική. Και όσο δεν υπάρχει κάτι άλλο, παίρνει αριστερούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εμφανές αυτό, παιδιά. Αριστερός κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να έχει μια άλλη από άλλη στερικότητα. Μέχρι τον Ιούνιο είναι ένας αιώνας μπροστά μας. Καλά, δεν το συζητάω. Πολιτικά. Δεν το συζητάω. Πολιτικά είναι ένας αιώνας. Ποιος θα λέει από Κυριακή σε Κυριακή. Πάντως να κρατήσουμε το σχόλιο που έκανε και ο Ανδρέας για τους προσωπικούς διάβλους ανάμεσα σε πρόσωπα, σε στελέχη. Δηλαδή αυτό που είδαμε την απευθείας συνομιλία μεταξύ Ζαχαριάδη και Δούκα, όντως μόνο το παράδειγμα της ανοιχτής πόλης, το είχαμε δει πάλι αυτό στον Δήμο Αθηναίων παλιότερα μεταξύ Νάσου Ηλιόπουλου και Παύλου Γερουλάνου. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέχρι τώρα. Αλλά στην Αθήνα το γεγονός ότι κάτι τέτοιο επαναλήφθηκε και έγινε με τους όρους που έγινε, έδωσε τον τόνο και φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ήταν που συμπαρέσυρε και όλα αυτά τα γενικευμένα αποτελέσματα ανατροπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για τους δύο. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Σούτζου. Και επιστρέφουμε. Εδώ restart. We'll be right back.
Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το βράδυ, η δεύτερη ανάγνωση των εξελίξεων από το Άττικα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεγονότα 2.0. Ο Γιώργος Μελιγκόνης παρουσιάζει ένα σύγχρονο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που αναζητά τις προεκτάσεις των πραγμάτων και αποκαλύπτει την αθέατη όψη των εξελίξεων. Σχολιάζουν η Μάγκη Δούση και ο Νίκος Ελευθερόγλου σε μια εκπομπή χωρίς γκρίζες ζώνες και απαγορευμένες περιοχές. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Γεγονότα 2.0 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Attica TV. Όσα δεν λένε οι άλλοι. Στο χωριό Κολίνες δημιουργήσαμε την πιστοποιημένη αρκαδική οικολογική φάρμα βιολογικής εκτροφής A-Farm. Με σεβασμό στη φύση και τα ζώα, με σκοπό να παράγουμε αγνά βιολογικά προϊόντα. Από το 2010 παρέχουμε στα πιστοποιημένα βιολογικά κρεοπολία A-Farm, στη Γλυφάδα και στην Τρίπολη, αρκαδικά βιολογικά κρέατα και τυριά από τη φάρμα μας, μαζί με άλλα εκλεκτά βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα τροφίμων από Έλληνες παραγωγούς. Στις πιο λογικές τιμές. Και με ένα τηλεφώνημα παράδοση στο σπίτι σας. Εμείς επιλέγουμε τον τρόπο και εσείς την A-Farm. Οι περισσότεροι Έλληνες μπήκαμε στο δικό μας σπίτι με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας. Τώρα, με σταθερό επιτόκιο από 3% και προέγκριση σε 48 ώρες, μήπως ήρθε η ώρα να μπείτε και εσείς στο δικό σας. Βρείτε την καθοδήγηση που χρειάζεστε στην Εθνική μας Τράπεζα. Χωρίς μακιγιάζ, καθημερινά στις 7 το απόγευμα. Δεν θα είναι όλα βιαστικά. Δεν θα είναι λίγο άντε να περάσει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να λέμε όλες τις ειδήσεις χωρίς μακιγιάζ. Γιώργος Χουδαλάκης και Βούλα και Χαγιά σε ένα δίωρο μαγκαζίνο που εστιάζει στα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά θέματα της ημέρας. Αν μιλάμε για ακρίβεια ή αν μιλάμε για ισοκέρδεια, νομίζω ότι τελικώς μπορεί να αποδειχθεί και το βαρόμετρο. Έχουν να κάνουν με την διαχείριση της κυβέρνησης και θα παίξουν ρόλο και στις εκλογές. Με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και συζητήσεις με προσκεκλημένους στο στούντιο. Χωρίς μακιγιάζ, καθημερινά στις 7 το απόγευμα. Όσα δεν λένε οι άλλοι, στο Attica TV. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας από το πάνω από τα όρια. Ότο τεστ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Το Revolution είναι κοντά σας και είμαστε εδώ σήμερα με τον Στράτο Φωτεινέλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Κάθε βράδυ στις 9, ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Οι ειδήσεις του Άττικα φωτίζουν τις εξελίξεις, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, η Κατερίνα Ζάνα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άττικα. Ζωντανές συνδέσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, έρευνες για την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις διεθνείς εξελίξεις. Σχολιάζουν Βασίλης Κουρής, Γιώργος Κουδαλάκης, Αλέξανδρος Κλώσσας, Γιώργος Μελιγκόνης, Βούλα και Χαγιά και η Έλλη Τριανταφύλου. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το βράδυ, ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Attica TV. Όσα δεν λένε οι άλλοι. I'm gonna be the best messenger this office ever had. From here on out, you're part of this outfit. Meg Ryan, Tom Hanks. Σε μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης. Do you think that this world is going to be a better place after the war? Yes, sir. From the Secretary of War. I don't like the way things are. They don't just die for nothing, do they? You are becoming aware of a world in which you've been a child. There will always be pain in this world, Emma. Ήθακα. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Άττικα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα στις 6. Ανατροπές και μηνύματα προκύπτουν από τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο προερχόμενος από το Πασόκ Χάρης Δούκας αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των χθεσινών αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς κέρδισε τον Δήμο της Αθήνας, έχοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Θα κάνουμε την Αθήνα όπως μας αξίζει και όπως της αξίζει, είπε ο Χάρης Δούκας στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Από την πλευρά του, ο απερχόμενος Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε πως φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζουν η ήττα των εκλεκτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου εξελέγησαν είτε υποστηριζόμενοι από το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, είτε γαλάζιοι αντάρτες. Νίκη όμως και στον πρώτο γύρο σημείωσε ωστόσο ο υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία στην Πελοπόννησο Δημήτρης Πτωχός. Δεν ήταν μια καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απώλεια των σημαντικών δήμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και των περισσότερων περιφερειών που κρίθηκαν στο δεύτερο γύρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα των πολιτών και θα προχωρήσει τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Για νίκη των προοδευτικών δυνάμεων έναντι της αλαζονίας έκανε λόγο ο Στέφανος Κασελάκης, αναρτώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται. Στην πρώτη μεγάλη ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποσχόμενος ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την νικηφόρα πορεία του. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη νίκη του ΚΚΕ σε 5 δήμους και πρόσθεσε πως αυτές οι δημοτικές αρχές θα βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των πολιτών. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας. Οι κάτοικοι της πολιορκημένης περιοχής πέρασαν ακόμα μια νύχτα βομβαρδισμών, καθώς η Ισραηλινή αεροπορία πλήττει στόχους της Χαμάς την ώρα που ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών αμάχων. Σύγχυση επικρατεί για την ολιγόωρη εκεχηρία που φαίνεται να συμφωνήθηκε, ωστόσο όλες οι πλευρές τη διαψεύδουν. Κατά χιλιάδες απομακρύνονται οι κάτοικοι της Γάζας από τα σπίτια τους. Πολλοί φτάνουν στο ζωτική σημασία πέρασμα στη Ράφα, με την ελπίδα ότι θα ανοίξει ώστε οι άμαχοι να προωθηθούν στην Αίγυπτο. Εγκλωβισμένοι στο πέρασμα παραμένουν τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Από την περασμένη εβδομάδα έχουν χάσει τη ζωή τους και από τις δύο πλευρές περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, ενώ εκτιμάται πως πάνω από 1.000 Παλαιστίνοι βρίσκονται κάτω από τα βομβαρδισμένα συντρίμια. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ο αριθμός των απαχθέντων από τους τρομοκράτες της Χαμάς ανέρχεται στους 199. Στις 8 σήμερα συνεδριάζει εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ, με το στρατό να δηλώνει έτοιμος για χερσαία επίθεση. Στο Ισραήλ μετέβη εκ νέου σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μετά την περιοδία που πραγματοποίησε σε χώρες του αραβικού κόσμου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, τα επιχειρησιακά ζητήματα καθώς και το θέμα των απαχθέντων ομήρων, καθώς μεταξύ τους βρίσκονται και αρκετοί Αμερικανοί. Η ανακατάληψη της Γάζας θα είναι σφάλμα, είπε ο ίδιος. Στο ίδιο κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που πιθανόν να μεταβεί και ο ίδιος στο Ισραήλ, δήλωσε σε συνέντευξή του πως η Ισραηλινή κατοχή της Γάζας θα ήταν μεγάλο λάθος, αλλά το Ισραήλ πρέπει να κυνηγήσει τη Χαμάς. Εν τω μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Αίγυπτο για συναντήσεις με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι, αλλά και τον Αιγύπτιο ομόλογό της. Το Κάιρο είναι ο δεύτερος σταθμός της περιοδίας της, καθώς χθες προηγήθηκε το Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Στο Ισραήλ θα βρεθεί αύριο και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Αξαπάρ, καθώς συναντάται σήμερα και αύριο με τους Έλληνες ομολόγους του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Τούρκος αξιωματούχος είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη για τη θετική ατζέντα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως είναι η οικονομία, το εμπόριο, οι μεταφορές, η υγεία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το κλίμα στη συνάντηση ήταν καλό και επικοδομητικό. Την Τρίτη, ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με την Ελληνίδα Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου εν ώψη και της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν στις 9 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι ραντεβού θα μπορούν να κλείσουν όλοι οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά από 12 ετών και πάνω, ενώ οι εμβολιασμοί θα γίνονται σε 352 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει 3 μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό ή την νόσηση. Από την επόμενη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου, οι γονείς θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και για τα παιδιά ηλικιών από 5 έως 11 ετών και για τα βρέφη από 6 μηνών έως 4 ετών. Συνεχίζονται έως αυτή την ώρα οι έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων από το ναυάγιο Λέμβου με πρόσφυγες που σημειώθηκε τη νύχτα ανοιχτά της Σίμης. Οι λιμενικοί εντόπισαν και ανέσυραν 3 σωρούς, ενώ κατάφεραν να διασώσουν άλλους 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των προσφύγων, στη Λέσβο επέβαιναν 13 άτομα και ως εκ τούτου αγνοούνται ακόμη 2. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσαν 3 ανήλικοι το βράδυ της Κυριακής στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην αστυνομία, μια ομάδα 7 ατόμων τους πλησίασε ενώ βρισκόνταν στη δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας και επιχείρησαν να τους αρπάξουν ένα τσαντάκι. Όταν οι ανήλικοι αντιστάθηκαν, τότε δέχτηκαν αρχικά επίθεση με μια πέτρα, ενώ στη συνέχεια η ομάδα των δραστών τους έριξε στο έδαφος, χτυπώντας τους στο κεφάλι και στο σώμα. Οι 7 δράστες που αναζητά η αστυνομία κατάφεραν να διαφύγουν, χωρίς ωστόσο να ληστέψουν τους 3 ανηλίκους. Ο Φρέντι Μπελέρης έχει δικαίωμα να ορκιστεί δήμαρχος, έστω και προφυλακισμένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Τύρανα, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων. Σημείωσε ότι είναι προϋπόθεση η επίλυση του ζητήματος του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, προκειμένου η Ελλάδα να συμφωνήσει στην εκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, για αύριο έχει πάρει αναβολή η δίκη του Φρέντι Μπελέρη. Το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς είναι αυτό που φαίνεται πως θα καθορίσει το πολιτικό μέλλον του Μπελέρη, αλλά και τις εξελίξεις στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια, τα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν ξεπερνά τους 24 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές φτάνει τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια στους 20 με 22 και στις υπόλοιπες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση με ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστροφή στην εκπομπή Restart. Καλό σας απόγευμα. I'd settle for some respect. I have to tell you something. Tell me the truth. I do have a story. I think you'll like the story. Δευτέρα με Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Το Άττικα διενεργεί τη δική του δημοσκόπηση στην αυτοδιοίκηση της Αττικής και όλης της χώρας. Ο Γιώργος Λεμός καταγράφει ζητήματα και προβλήματα στους 332 δήμους της χώρας και τα αναλύει με εκπροσώπους φορέων και θεσμικών οργάνων των αιρετών. Δημοσκοπήσεις με τον Γιώργο Λεμό. Δευτέρα με Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι στο Άττικα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ η Ανθίσα Λαγκούδη παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άττικα. Ζωντανές συνδέσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, έρευνες για την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις διεθνείς εξελίξεις. Οι ειδήσεις στο Άττικα φωτίζουν τις εξελίξεις. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ με την Ανθίσα Λαγκούδη. Άττικα TV. Ενημέρωση με αξιοπιστία και το Σαββατοκύριακο.
Σημείο αναφοράς. Δευτέρα με Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα, η Φραντζέσκα Σαβοργινάκη φιλοξενεί τους πρωταγωνιστές της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και παρουσιάζει τις εξελίξεις και τα προβλήματα στις 13 περιφέρειες της χώρας με σημείο αναφοράς τις ανάγκες των πολιτών. Σημείο αναφοράς με τη Φραντζέσκα Σαβοργινάκη. Η αυτοδιοίκηση με αλφα κεφαλαίο. Δευτέρα με Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα, στο Αττικά. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το βράδυ, η δεύτερη ανάγνωση των εξελίξεων από το Άττικα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεγονότα 2.0. Ο Γιώργος Μελιγκόνης παρουσιάζει ένα σύγχρονο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που αναζητά τις προεκτάσεις των πραγμάτων και αποκαλύπτει την αθέατη όψη των εξελίξεων. Σχολιάζουν η Μάγκη Δούση και ο Νίκος Ελευθερόγλου σε μια εκπομπή χωρίς γκρίζες ζώνες και απαγορευμένες περιοχές. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Γεγονότα 2.0 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Attica TV. Όσα δεν λένε οι άλλοι. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας από το πάνω από τα όρια. Ότο τεστ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Γεια σας, το Revolution είναι κοντά σας και είμαστε εδώ σήμερα με τον Στράτο Φωτεινέλη. Ατμόσφαιρα και μυστήριο στο Series Mania του Άττικα. He has his next victim. It's not enough to be a spectator. Do you have any idea who might have done this to you? Done what? What do you see? So this is what you are now. The most dangerous thing in the world. Cardinal. A broken man with power. Δευτέρα με Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα. Στο Άττικα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος restart. Δεύτερο μέρος restart και πάμε γρήγορα να δούμε τα site. Τρόμος στο κεντρικό Ισραήλ, ηχούν σιρήνες, διακόπηκε η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, η εκένωση 28 χωριών στα σύνορα με Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ονόματα στελεχών της Χαμάς που εξουδετερώσαν. Σιρήνες ήχησαν ξανά σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ. Και Μητσοτάκης και Ερντογάν μίλησαν στο τηλέφωνο για το Ισραήλ να αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρίση. Ήδη υπάρχει, θα σου πω εγώ. Βέβαια, κάλεσε ο κ. Αναπόφευκτη. Από την Αλβανία βρίσκεται τον Τούρκο ηγέτη για να συζητήσουν για τις εξελίξεις. Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ και το Ισραήλ απαντά. Μπαράς ρουκετών και διεθνείς πιέσεις σε Ισραήλ και Αίγυπτο, ενώ εξαναμίζονται οι ελπίδες των Παλαιστινίων εκεί, όπως είπε η Ευαγγελία, υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, όσο και αν δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε. TV XS, Γάζα, το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς και αρνείται την ανθρωπιστική βοήθεια, τουλάχιστον 2.750 οι νεκροί. Και καταραίει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μετανιάχου και αποτελέσματα εκλογών, η πρώτη τριγμή για την κυβέρνηση και η μισάδια κάλπη που μίλησε. Στην Αυγή, πρώτο θέμα, σκάνδαλο υποκλοπών. Τι προσπαθεί να κρύψει η Ιντελέξ, ανεστάλλει η καταχώρησή της στο Γεμί. Η Ιντελέξ που φαίνεται ότι αρνείται να δώσει οικονομικά στοιχεία από το 2021 και μετά και είναι από τον Οκτώβριο έχει ανασταλεί και η εμπορική της διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι η Ιντελέξ είναι η εταιρεία που εμπορεύεται το Predator στην Ελλάδα. Αυτά στο πρώτο θέμα του Αυγή και του Αυγή.gr και πλήγμα στο αντισύριζα μέτωπο με την σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και παραπολιτικά.gr, τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη Ερντογάν για τις επιθέσεις της Χαμάς και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.
Και πόλεμο στο Ισραήλ, ηχούν σιρήνες Ιερουσαλήμ και Τελαβίβ μετά από εκτόξευση ρουκετών. Βουλευτές τρέχουν στα καταφύγια. Κλείνουμε όπως πάντα με ένα οικονομικό site. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το Euro Today. Alpha Finance, οι νέες τιμές στόχοι για τις τράπεζες. Ένα ορόσημο για την κερδοφορία των τραπεζών. Θεωρεί τη φετινή χρονιά η χρηματιστηριακή εταιρεία. Και νέες επιθέσεις με ρουκέτα στη Χαμάς. Ισραηλινοί βουλευτές στα καταφύγια. Πάμε στον καιρό μας. Ελίνα. Καλώς την. Γεια σας. Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο. Δεν είχατε παράπονο. Πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα δεν κατάλαβα τι σήμερα έγινε. Σήμερα έκανε ένα τσουρτσουρτσουρ. Βγήκαμε ήλιο. Σήμερα ήταν από το πουθενά. Δεν φαινόταν πουθενά αυτό. Ήρθε μόνο του. Ήρθε και έφυγε. Ήρθε και έφυγε. Είχαμε όμως πει και κάποιες τοπικές βροχές για σήμερα γενικότερα. Εδώ δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει, αυτά αλλάζουν όταν είναι έτσι. Βεβαίως. Λεκανοπαίδιο. Είναι περίεργα τα πράγματα. Είναι περίεργα. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε έτσι μια μεταβολή του καιρού λίγο πιο έντονη σε ορισμένα σημεία. Βροχούλες δηλαδή. Βροχούλες, οι οποίες είναι φυσιολογικές για την εποχή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Συνηθίσαμε με τον ήλιο τώρα, αλλά οι βροχές είναι το κανονικό. 15 το Οκτώβρη φτάσαμε. Ακριβώς. Να πούμε ότι θα έχουμε αύριο και μεθαύριο να δούμε αναλυτικά λοιπόν για αύριο τον καιρό, που σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως είπαμε, θα έχουμε έτσι μια μεταβολή με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Να πούμε όμως ότι θα υπάρχουν και περιοχές που θα έχουν γενικά αίθριο καιρό. Αναλυτικά λοιπόν. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, συγκεκριμένα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Ιόνιο. Βαθμία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά τμήματα, δηλαδή συγκεκριμένα στη Θράκη και τη Δυτική Πελοπόννησο, και αργότερα στα κεντρικά και έτσι λίγο πιο νότια, στη Θεσσαλία συγκεκριμένα, την Κεντρική Στερεά και την Κεντρική Πελοπόννησο. Να πούμε ότι τα φαινόμενα αύριο θα είναι έτσι κατά τόπους πιο ισχυρά στα δυτικά, δηλαδή στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Ιόνιο. Θα έχουμε εκεί κάποιες σποραδικές καταιγίδες και πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπαμε, γενικά έθριος καιρός, μόνο στην Κρήτη θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Άνεμοι στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5. Να πούμε ότι πρόσκαιρα στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, να πούμε ότι θα σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26. Στα νοτιοανατολικά θα φτάσουμε τους 27 με 28. Στα βόρεια 20 με 22. Δροσούλα και κάτι παραπάνω από δροσούλα. Ναι, ειδικοί ελάχιστες, ειδικά στα βόρεια, θα είναι χαμηλές. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Έχουμε έτσι μια πτώση, θα συνεχιστεί και αυτή και μεθαύριο, αλλά από την Πέμπτη θα παρουσιάσει μια άνοδο η θερμοκρασία, να πούμε. Και πάμε να δούμε για αύριο την Αττική, όπου γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες αργά το βράδυ, όπου υπάρχει και πιθανότητα έτσι για κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία 14 με 24 τοπικά και 25 βαθμοί Κελσίου, και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τα 5 μποφόρ, και να πούμε ότι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Και πάμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά θα είναι έτσι πιο έντονες. Θερμοκρασία 12 με 18 και τοπικά 19 βαθμοί Κελσίου. Και άνεμοι από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Έρχεται το φθινόπωρο. Είναι, προχωράει. Αν δεν έχει λίγη βροχούλα. Ακριβώς έτσι. Αύριο και μεθαύριο και από Πέμπτη θα είναι καλύτερα. Πάλι καλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον Αντώνη. Μας Αντώνης Κεφαλονίτης να μας πει στα αθλητικά. Καλή εβδομάδα. Ναι. Πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε. Καλά. Όλα καλά. Εντάξει. Πολύ καλά. Ματς ορόσημο. Έτσι, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο της τριετίας για την Εθνική. Απόψε, 10 παρατέταρτο, κόντρα στην Ολλανδία. Εννοείται, μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη, για να έχουμε ελπίδες. Έτσι όπως τα έχει φέρει το σύνολο του Γκουστάβου Πογιέτ, νομίζω ότι... εντάξει, θα τα δώσουν όλα για όλα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ξέρεις, το καλό είναι ότι δεν, ενώ παίζουν με την Ολλανδία, όσα προβλήματα και αν έχει και όσο καλή και αν είναι ή κακή κτλ. Το καλό είναι ότι δεν λες, εντάξει, τώρα χαμένη από χέρι. Όχι, είναι. Τα μάτς που ήταν να πάρει η Εθνική, τα έχει πάρει ας πούμε με την Ιρλανδία, τα πήρε και τα δύο. Το έχει φέρει στα μέτρα της. Απλά, εντάξει, παίζει με την Ολλανδία, είναι μεγάλος αντίπαλος. Θα έχει βεβαίως να πούμε και δεύτερη ευκαιρία η Εθνική, εφόσον δεν τα καταφέρει, να βρεθεί στα τελικά του Euro μέσα από το Nations League. Βεβαίως όμως εννοείται ότι θα είναι ευχής έργο αν τα καταφέρει θα σήμερα. Τα όλα. Έχει και άλλο ένα μάτς με τη Γαλλία. Βεβαίως. Τελευταία αγωνιστική. Βεβαίως. Αλλά εκεί δεν περιμένεις πολλά. Πρέπει να είναι εντελώς αδιάφοροι οι Γάλλοι. Θα είναι αδιάφοροι οι Γάλλοι, γιατί έχουν προκριθεί ήδη. Το θέμα είναι να πάρουμε την νίκη σήμερα. Σωστό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε. Συνεχίζουμε με μπάσκετ.
Είχαμε ντέρμπι. Πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στο NBA κυρίως στη EuroLeague. Ναι. Έχουμε την pre-season. Έστρεψε. Έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν. Έχουμε pre-season για το NBA και είχαμε το match των Milwaukee Bucks Lakers, εκεί όπου είδαμε για πρώτη φορά Γιάννη Αντετοκούμπο και Ντάμιαν Λίλαρντ, έτσι. Για πρώτη φορά, ναι. Το δίδυμο νομίζω που έχει στρέψει όλα τα φώτα πάνω του. Περιμένεις πολλά από τους δύο αυτούς. Ο Αντετοκούμπο βρίσκει, πώς το λένε, στήριγμα πολύ σημαντικό στην... Έτσι, νομίζω είναι αυτό που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον έχει έναν παίκτη ο οποίος ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Και άμα. Να ξεκουράζεται. Και να ξεκουράζεται, να παίρνει και βοήθεια. Και περιμένουμε να δούμε πολλά, γιατί η πρώτη γεύση ήταν απολαυστική. Έτσι. Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Βενιζέλιο, το ότι γίνεται εκεί ο κακός χαμός, γιατί πραγματικά το νοσοκομείο όχι απλά υπολειτουργεί. Ο γιατρός που λέγαμε μας έλεγε για 2.500-3.000 χειρουργία που είναι στην ουρά. Παραδοχή από την κυβέρνηση ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και συγγνώμη μάλιστα από τον Υπουργό, αλλά μάλλον δεν λύνονται ακριβώς. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, για το ρεπορτάζ. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Ναι, πήγε ο Υπουργός κάτω στο Ηράκλειο. Μάλλον σηκώθηκε πολύ σκόνη και πήγε να την καθαρίσει. Ναι, ναι. Με το Βενιζέλιο, ζήτησε συγγνώμη από το λαό του Ηρακλείου για την ταλαιπωρία και δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί να μην δουλεύει άψογα στο εξής το Βενιζέλιο. Με τι? Είχε ευρεία σύσκεψη. Υπουργού. Ζήτησε εκεί από την ιατρική υπηρεσία να του πούνε τι ανάγκες έχει, προκειμένου να καλυφθούν το συντομότερο, και ανακοίνωσε fast track νομοθέτημα ώστε να τρέξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και γιατροί και νοσηλευτές, αλλά και στο φλέγον ζήτημα με τους αναισθησιολόγους, ότι θα κάνει συμβάσεις με ιδιώτες για 3 μήνες, ώστε άμεσα να τρέξουν χειρουργία και να μην υπάρχουν. Λέει, δεν θα δεχτώ τίποτα κάτω από 4 χειρουργικά κρεβάτια την ημέρα. Άρα πάλι συμβάσεις, προσλήψεις κανονικές δεν βλέπουμε. Όμως απλά βρίσκουμε μια άμεση... Είπε fast track και για μόνιμο προσωπικό. Τώρα, αυτά είπε. Τι θα γίνει. Τα ακούγαμε αυτά εδώ και πάρα πολλές μέρες. Έχει ενδιαφέρον το ότι παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα είναι έτσι. Ότι δεν είμαστε πάλι εμείς οι περίεργοι που λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και πρωτίστως δεν είναι οι γιατροί οι περίεργοι που φωνάζουν. Ακριβώς. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Σε γιατρό πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Προστρέχουμε σε εσάς κάθε φορά που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ξέρετε πολύ καλά το τι γίνεται στην υγεία. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που αφορά το νοσοκομείο σας. Το άλλο ζήτημα είναι το γενικό. Και να ξεκινήσουμε λίγο από το γενικό, γιατί παραδέχθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Πάμε σε 3 μήνες συμβάσεις. Θα το λύσουμε το πρόβλημα έτσι. Τα σωματεία εργαζομένων στην Κρήτη, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά όχι μόνο στο Βενιζέλιο, στο οποίο πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, τα πράγματα δεν είναι καλά σε όλη την Κρήτη. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι ένα βήμα πριν βάλει λουκέτο, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας επίσης, στο Παγνή υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων της Κρήτης έχουν κάνει επανειλημμένα κινητοποίησεις και τα σωματεία εργαζομένων και οι ενώσεις των γιατρών στην Κρήτη. Και άρα το να έρχεται μετά από τόσο καιρό ο νέος Υπουργός Υγείας για να παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα, λες και υπήρξε ερώτημα για το αν υπάρχει πρόβλημα, και για να μας πει ότι αυτό που θα κάνει θα είναι να φέρει ιδιώτες γιατρούς μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, στην προκειμένη στο Βενιζέλιο, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιεί. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και οι ενώσεις των γιατρών στην Κρήτη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι υγειονομικοί της Κρήτης και όχι μόνο, είναι προσλήψεις μόνιμων γιατρών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ωραία, πώς ικανοποιείται αυτό με τα πλοκάκια των 3 μηνών. Από τη μία λοιπόν δεν έχουμε λεφτά για να προσλάβουμε γιατρούς ή δεν έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε τα νοσοκομεία που ρημάζουν. Από την άλλη κάνουμε συμβάσεις σε ανθρώπους που έρχονται λίγο σαν αναλυσπιστές με πολλά λεφτά για γραμματιακή υποστήριξη. Δεν υποβαθμίζω το έργο τους, αλλά τα 2-300 στην Ελλάδα του σήμερα και απευθείας αναθέσεις είναι πολλά. Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι εδώ, γιατί υπάρχει μάλλον μία παρεξήγηση. Mm-hmm. Αυτό που καταγγείλαμε σαν σωματείο εργαζομένων στο Ασκληπείο, του οποίου τυχάνει να είναι
πρόεδρος εδώ και 10 χρόνια. Δεν είναι ότι προσλήφθηκαν 3 γραμματείς η καθεμία με 2-300 το μήνα. Ναι. Είναι ότι έγινε απευθείας ανάθεση σε μια εργολαβική εταιρεία για να φέρουν 3 γραμματείς για 2 μήνες. Και αυτή η ανάθεση, το τίμημα της σύμβασης αυτής, το ύψος της σύμβασης αυτής, είναι 17 χιλιάρικα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι ενοικιαζόμενες γραμματείς... Δεν πρόκειται να πάρουν τα 2.800. Είναι συναδέλφισες. Έρχονται με το βασικό μισθό να πληρωθούν ψίχουλα σε ομοιρία, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια δίμηνη σύμβαση, έτσι, η οποία θα γίνει 2+2 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό το πράγμα συζητάμε. Τα πολλά λεφτά τα παίρνει προφανώς ο εργολάβος. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος που και στη μία περίπτωση του Βενιζελίου και στην άλλη περίπτωση του Ασκληπίου και παντού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σας διαβεβαιώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ταΐσει με υπερκέρδη τους ιδιώτες, είτε πρόκειται για εργολάβους, είτε πρόκειται για επιχειρηματικούς ομίλους. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν αυτό. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως να ενισχύσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με μόνιμο προσωπικό. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου στην ουσία επιβεβαιώνει την καταγγελία σας. Απλά λέει ότι είναι όλες οι νόμιμες αποδοχές, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα λοιπά στο τελικό ποσό και ότι αυτός που έχει προκριθεί και πήρε τον διαγωνισμό είναι αυτός που έπρεπε να πάρει τον διαγωνισμό, γιατί έδωσε την καλύτερη προσφορά. Δεν δηλαδή έγινε διαγωνισμός. Ναι. Δεν έγινε διαγωνισμός. Όχι απευθείας, το διαγωνισμό, τη δουλειά, την απευθείας ανάθεση. Ναι, ναι, και μάλιστα η ανακοίνωση της διοίκησης του Ασκληπίου δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά από ότι απαντάει στα ζητήματα που θέτουμε. Για παράδειγμα, λέει η διοίκηση του Ασκληπίου ότι προκρίθηκε η συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία. Μια παρένθεση, εδώ πέρα ανεβάζεται ένα τμήμα της ανακοίνωσης που λέει ότι εξυπηρετούμε το σωματείο συγκεκριμένους σκοπούς, ναι, 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 εδόλιους σκοπούς. Τι σκοπούς εξυπηρετούμε? Η ανακοίνωση που βγήκε ήταν ομόφωνη και ξέρετε είναι ένα σωματείο που έχει την τιμή στο Διοικητικό του Συμβούλιο να εκπροσωπούνται διαφορετικές συνδικαλιστικές παρατάξεις με τελείως άλλες απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι. Και ήταν ομόφωνη η ανακοίνωση αυτή. Ποιοι είναι οι δόλοι, οι σκοποί? Θα μπορούσε να μας τους πει η διοίκηση. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όσο δόλοι και να είναι οι δικοί σας σκοποί, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο, βλέποντας και την ανακοίνωση τώρα που περνάει από τις οθόνες μας, εξαιρετικά περίεργο το να δίνονται σε απευθείας ανάθεση τόσα λεφτά ξαφνικά για δύο θέσεις. Και ξαναλέω, το ζήτημά μου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το ζήτημά μας δεν είναι οι δύο εργαζόμενοι που βρήκανε δουλειά. Το ζήτημά μας είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Που βρήκανε δουλειά για 4 μήνες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αναδεικνύουμε δύο ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι τον μήνα Αύγουστο ναι, ανακαλύπτει η διοίκηση ότι λείπουν γραμματείς και τρέχει να καλύψει το κενό σε ένα νοσοκομείο που λείπουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, που λείπουν γιατροί, που λείπει μεγάλο κομμάτι του διοικητικού προσωπικού και δεν έτρεξε να καλύψει το κενό. Υπάρχουν, δείξατε στην αρχή στο ρεπορτάζ, το καινούριο κτίριο που λειτουργεί μόνο κατά το ίμιση του Ασκληπίου, ναι, το λεγόμενο παλιό σταθμάτιο. Και έχει πολύ διαφημιστεί και λειτουργούν τα επίγοντα, βεβαίως, αλλά δεν μας λένε η διοίκηση ότι ο πάνω όροφος με εξοπλισμένα κρεβάτια και θαλάμους νοσηλευτικούς είναι κλειστός, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τον λειτουργήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στο μήνα Αύγουστο αποφάσισαν ότι κάνουν απευθείας ανάθεση. Από πουθενά δεν προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε ότι ρωτήθηκαν και άλλες εργολαβικές εταιρείες. Αλήθεια, ρωτήθηκαν και τους φάνηκαν λίγα τα λεφτά και γι' αυτό δεν δώσανε και αυτή προσφορά? Το πρώτο, μάλιστα, είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο δεν απαντάει αυτή η ανακοίνωση, είναι ποιοι είναι γιατί προτιμάει, αντί να προκυρήσονται θέσεις μόνιμων γραμματέων στην προκειμένη περίπτωση, να γίνεται απευθείας ανάθεση για να και να τα παίρνουν κάποιοι εργολάβοι και να μην τα παίρνουν εργαζόμενοι. Γιατί αυτό καταλαβαίνουν οι συνάδελφοί μας ότι συμβαίνει. Όχι μόνο στο Ασκληπείο της Βούλας, παντού. Σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παντού. Μάλιστα. Κυρία Δοσονίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα δεν σταματάνε και όλο γίνονται και πιο δύσκολα στην υγεία. Θα δούμε, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να δούμε την επόμενη φορά
τι πρόκειται να γίνει. Δεν σταματάει όλο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Να κάτσουμε εμείς. Να κάτσουμε στο τραπέζι, περιμένοντας να συνδεθούμε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα για να συνδεθούμε με τον Κώστα Ζήση για να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στο πολιτισμό. Θα πάμε μετά και στο θέατρο. Λοιπόν, μετά τις πρεμιέρες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να λέμε όλες τις πρεμιέρες που είναι κάθε εβδομάδα, αλλά ο Κώστας έχουμε διαλέγει αρκετές. Τα καλύτερα. Κώστα Ζήσης. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Ναι, ναι. Και σε ακούμε και σε βλέπουμε. Ωραία. Εγώ δεν σας βλέπω, έχω υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν πειράζει. Θα σου στείλω λοιπόν, ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με άλλες 50 πρεμιέρες, θέλω να σας πω. Σου έχω πει, πρώτα θα μας λες τι είδες. Α, πρώτα τι είδα. Είδα την εκατομμυριούχο, παιδιά. Τον είδες. Είπαν ότι ο κύριος Κουρίς είναι πολύ καλός. Στην παράσταση είναι και πολύ μουσική... Ο κύριος Κουρίς είναι πάντα καλός. Ναι, η μεγάλη έκπληξη είναι η Λενόρα Ζουγανέλη, που μας δείχνει και ένα το υποκριτικό ταλέντο που δεν μας το είχε δείξει μέχρι στιγμής. Ναι. Πρόκειται για μια εξαίσια διασκευή του Βασίλη Τσικριστάρη, θέλω να σας πω, με μια ονειρεμένη μουσική του Βάιου Πράπα και μια φαντασμαγορική σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Μια σκηνοθεσία που μόνο ο Γιάννης Κακλέας θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το έργο, παιδιά. Είναι μια παραγωγή που κυμαίνεται στα όρια του υπερθεάματος. Πάρα πολύ ωραία. Είναι υπερθέαμα. Πάμε στο Summer Time τώρα. Πάμε λοιπόν στο Summer Time. Είναι δύο παραστάσεις που κάνουν σήμερα πρεμιέρα. Είναι τη μία το Summer Time. Το Summer Time είναι από την Bijou de Cannes, μια θεατρική ομάδα που έχει αφήσει ιστορία, ιστορικό Βέβαια. Αποτύπωμα. Ό,τι έχει κάνει είναι πάρα πολύ καλό. Στο θέατρο, ναι, ναι. Είναι μια παραγωγή η οποία παίχτηκε το καλοκαίρι στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα, στο νομό Καρδίτσας. Μεταφέρεται στο θέατρο Μπέλος για το χειμώνα. Αφορά την περιβαλλοντολογική κρίση και η Bijou de Cannes, η οποία είναι γνωστή για τον ποιητικό λόγο της και για το οικαστικό περιβάλλον της, μιλάει μέσα από την ποιήση για την κλιματιστική κρίση. Μάλιστα. Τον νέο Ακάδημο έχουμε το έργο του Tennessee Williams, το κλασικό έργο. Ναι, ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ένα έργο το οποίο, αν και σε πρώτο επίπεδο, μοιάζει να είναι ψυχολογικό θρίλερ, να έχει ψυχολογικές αναφορές. Στην ουσία, κάνει ο Tennessee Williams, γνωστός για τον αυτοβιογραφικό του λόγο, δίνει το ταξικό στοιχείο της οικογένειάς του. Η Φιλαρέτη Κομνηνού αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο της αυταρχικής κυρίας Βενάμπλ, το ρόλο της ευαίσθητης Κάθριν τον έχει η Αναστασία Παντούση, ενώ ο νεαρός Δημήτρης Τσίκλης θα παίξει το ρόλο του γιατρού που προσπαθεί να βγάλει, να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την οικογένεια. Μάλιστα. Η σκηνοθεσία είναι της Λίλης Μελεμέ. Και από κλασικό σε κλασικό. Από κλασικό σε κλασικό. Και πάμε σε κλασική κωμωδία. Την Τετάρτη έχουμε άλλες δύο πρεμιέρες. Μία κλασική κωμωδία του Ντάριο Φω, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός μεν στην Ελλάδα, αλλά αυτό το έργο που μας φέρνει Σμαράγδα Καρύδη δεν το έχουμε δει. Ναι. Στη σκηνοθεσία. Είναι η πρώτη φορά που παίζεται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει τον σπαρταριστό τίτλο «Η Μαριχουάνα της μαμάς είναι η καλύτερη» και από εκεί καταλαβαίνετε τι πρόκειται να δούμε να συμβαίνει επί σκηνής. Mm-hmm. Μία μαμά, η οποία μαζί με τον παππού καπνίζουν μαριχουάνα και φέρνουν τα πάνω κάτω σε όλη την οικογένεια. Καταλαβαίνουμε και το τρέιλερ. Ο Ντάριο Φω έχει πάρει βραβεία ο Νόμπελ, θα θέλω να πω, μαζί με τη Μαράθα Καρύδη, ο Τάκης Παπαμαθαίου, ο Χάρης Σιώτης και άλλοι ηθοποιοί. Μέσα από τη σάτυρα γίνεται ένα ανελέητο κοινωνικό σχόλιο. Mm-hmm. Και η άνοδος του Αρτούρου. Και κλείνουμε με μια επιτυχία της περσινής σεζόν που συνεχίζεται και φέτος. Είναι επιτυχία της περσινής σεζόν. Είναι μια που μιλήσαμε για κοινωνικό σχόλιο, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την παράσταση, στην άνοδο του Αρτούρου Ουή, όπου ο Μπέρτον Μπρέχτε, γνωστός... Εντάξει, αν μιλάμε για διαχρονικότητα στα κείμενα, ο Μπέρτον Μπρέχτε νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους. Αντιφασίστας, αντιναζιστής, μέσα από το Σανίδη δίνει ακριβώς την ιστορία, την άνοδο
του ναζισμού στην Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν εκεί, που συνέβαιναν τότε την εποχή εκείνη στη Γερμανία, να συμβαίνουν στις μέρες μας σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε την εξαιρετική σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη και τη σπουδαία ερμηνεία του Γιώργου Χρυσοστόμου στον ομώνυμο ρόλο. Μάλιστα. Κωνσταζήση, ευχαριστούμε πολύ. Κωστή με μια ανάσα τα είπες, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε πιέσαμε πάρα πολύ. Μπείτε στο Fragile Mag να διαβάσετε τα υπόλοιπα πριν πάτε να δείτε θεατρική παράσταση. Και αν υπομονούμε, μπείτε να διαβάσετε για να ξέρετε τι πάτε να δείτε και τι να πάτε να δείτε. Ευχαριστούμε, Κωστή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Θέατρο στο θέατρο. Μέρες που χάθηκαν. Θέλεις να παίξω. Η περιπλάνηση μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά. Τότε που έπρεπε να μιλήσω, σώπασα. Μα τι θέλεις επιτέλους από μένα. Η ελπίδα που τρεμοσβήνει. Δεν φοβάμαι και δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Τι πας να κάνεις, τρελάθηκες. Όλα στο Λευκό Τριαντάφυλλο. Από 13 Οκτώβρη, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Χώρος. Το Λευκό Τριαντάφυλλο δεν είναι κλασικό έργο, δεν είναι παλιά παράσταση, δεν είναι ένα έργο που έχει γραφτεί τον προηγούμενο αιώνα. Αφορά όμως ένα θέμα που. Πιο επίκαιρο και τον προηγούμενο αιώνα ήταν δυστυχώς επίκαιρο και τώρα είναι επίκαιρο. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι δεν θα είναι επίκαιρο τα επόμενα χρόνια, αλλά μάλλον θα συνεχίσει να είναι επίκαιρο. Αντώνης Χανιώτης, συνθέτης και σκηνοθέτης στην παρέα μας. Και η Δήμητρα Μαρίνη, σκηνογράφος. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ένα έργο που μπορεί να διαδραματίζεται, ένα musical μπορεί να διαδραματίζεται τον 19ο αιώνα, αλλά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ με έντονες κοινωνικές εκφάνσεις. Πολύ σωστά. Αυτή ήταν και η επιθυμία μας, να γράψουμε ένα έργο εποχής, το οποίο όμως θα έχει έντονες αναφορές στο σήμερα. Άλλωστε, ο μύθος στον οποίο βασίστηκε, ο μύθος των Ρουσάλκη, είναι ένας μύθος που είχε εμπνεύσει πολύ μεγάλους δημιουργούς του παρελθόντος, μουσικούς δημιουργούς, τον Βάγνερ, τον Βόρζακ, τον Αντάμ. Έτσι και εμείς λοιπόν, βασισμένοι σε αυτόν τον μύθο, που μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε πάνω του πάρα πολλές κοινωνικές αναφορές στη σημερινή κοινωνία, όχι ευχάριστες. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα έργο musical, σκοτεινό, με λύτρωση όμως στο τέλος, όπως είναι απαραίτητο και για τις ψυχές και για το θεατή, και νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα τουλάχιστον μας δικαιώνει. Ναι. Είναι υπερπαραγωγή. Για την εποχή δηλαδή, για την εποχή που ζούμε στο θέατρο, είναι υπερπαραγωγή η παράσταση. Τα, musical νομίζω πάντα έχουν λίγο το... Κάτι ναι. Παραπάνω από ότι μια απλή παράσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Εφόσον θες να κάνεις musical, να έχεις πρόζα, να έχεις χορό, να έχεις τραγούδι και να έχεις χαρακτήρες με βάθος, απαιτείται ένας μεγάλος θίασος. Και εντάξει, αν και δεν είχαμε τη δυνατότητα για μια τεράστια παραγωγή, εν τούτης είναι μια παραγωγή musical. Γι' αυτό λέω, γιατί για την εποχή μας τώρα τέτοιες παραγωγές είναι πλέον στο φάσμα της υπερπαραγωγής. Δεν βλέπεις συχνά musical με πολύ κόσμο, με κοστούμια, με σκηνικά, με τέτοια πράγματα. Δεν είναι σπάνιο τώρα. Το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι σκηνές δουλεύουν με τα απαραίτητα. Δηλαδή, όσο μπορούμε να το μαζέψουμε για να βγούμε οικονομικά. Έτσι δεν είναι? Σωστά, ναι. Στη δική μας την περίπτωση, ο στόχος ήταν να αποδώσουμε τους συμβολισμούς επί σκηνής. Mm-hmm. Ένα από τα σημεία τα οποία θεωρούμε έτσι μια πρωτοτυπία της σκηνογραφίας είναι όπου σε μια σκηνή μία εκ των πρωταγωνιστριών είναι σε απόσταση από το σώμα της. Δηλαδή βιώνει μια δυσμενή κατάσταση την οποία δεν μπορεί να μιλήσει, μια απόκοσμη κατάσταση μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Αυτό το σπίτι το οποίο λέμε οίκο, είναι η οικία της, μετατρέπεται σε ανίκιο περιβάλλον. Και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με το διχασμό του σώματος από την ψυχή. Οπότε στη σκηνή αναπαρίσταται η νοερή της υπόσταση, η ψυχή της. Βλέπουμε δηλαδή την εικόνα της, μια ψηφιακή της εικόνα, η οποία είναι σαν ολόγραμμα. Και την ίδια τη φυσική της παρουσία να συνδιαλέγονται οι δύο μορφές. Οπότε αυτόματα αναπαράγουμε αυτό το ανίκιο συναίσθημα. Πόσο δύσκολο είναι να σκηνογραφείτε ένα musical? Πιο δύσκολο φαντάζομαι, φας μια απλή παράσταση. Είναι ένα πληθωρικό θέαμα το musical. Οπότε υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Πληθωρικό γιατί ο ήχος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, άρα η εικόνα έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Οπότε σίγουρα ο ήχος μιλάει πρώτος. Και εκεί πέρα καλό είναι να κατανοείτε πώς η εικόνα πλέον μπορεί να είναι φιδωλή, να είναι μινιμαλιστική, αλλά ταυτόχρονα να αποδίδει κέρια το συμβολισμό. Λίγο από το story. Ναι. Χωρίς να αποκαλύψουμε όλες τις... Όχι, αν και η λύτρωση ήταν έτσι λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε στην Ουκρανία του 19ου αιώνα, των τελών του 19ου αιώνα. Βρισκόμαστε σε ένα χωριό όπου διαδραματίζεται κάτι σκοτεινό, κάτι μυστηριώδες. Υπάρχουν στο παρελθόν κάποιες εξαφανίσεις, κάποιοι θάνατοι παιδιών ή εφήβων κοριτσιών. Mm-hmm. Και αυτή η ιστορία αναβιώνει 20 χρόνια μετά, όταν μια νεαρή κοπέλα έρχεται από το Κίεβο, στο χωριό, να επισκεφτεί την ξαδέρφη της και βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα διλήμματα, το υπερφυσικό και μεταφυσικό, και προσπαθεί να δώσει ουσιαστικά εκείνη τη λύση στο μυστήριο και την κάθαρση σε όλο το χωριό και για όλο το χωριό. Αυτά εν ολίγης για την υπόθεση. Ναι, θα μπορούσε να είναι το 19ο, το 18ο, το 20ο, το 21ο, ελπίζω όχι το 22ο. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που δυστυχώς τη βλέπουν να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε διαφορετικές εποχές. Έτσι δεν είναι? Είναι μια διαχρονική ιστορία και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Με βάση την κουβέντα που κάναμε πριν για αυτή την πολύ σημαντική σκηνή, στην οποία αποχωρίζεται το σώμα από την ψυχή, αυτό το ανίκιο αίσθημα δεν ανήκει μόνο σε μία εποχή, όπως δεν ανήκει μόνο στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού. Αλλά μεγαλώνει η κλίμακά του στην πόλη, στο χωριό και εν τέλει στην παγκόσμια κλίμακα, που καταλαβαίνουμε όλοι αμέσως και την κοινωνική διάσταση του πράγματος. Ο σκηνογράφος ακολουθεί πιστά το κείμενο, τις σκηνοθετικές εντολές και τις δυνατότητες που του δίνει η σκηνή, ή βάζει την προσωπική του πινελιά, θα τη βάλει έτσι και έτσι, αλλά εννοώ ότι παίζει σε αυτό το παιχνίδι, ναι, ενεργά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία μας με τον Αντώνη τον Χανιώτη προέκυψε από την επιθυμία να αποδώσουμε κάτι με εικαστικό τρόπο. Δηλαδή, δεν περιοριστήκαμε στο να περιγράψουμε μια εποχή, αλλά στο να αποδώσουμε τα σύμβολα. Οπότε, ναι, υπό αυτή την έννοια το κείμενο είναι η εναρκτήριος για να απελευθερωθείς και να αποδώσεις κάτι το οποίο θα προσδώσει με το δικό του τρόπο στο θεατή μια φαντασμαγορία, mm-hmm, ένα θέαμα. Mm-hmm. Αυτό και έχει συμβεί εδώ. Το 20 πώς προέκυψε να γράψετε για τον 19ο αιώνα? Ναι. Και όχι μόνο προέκυψε να γράψουμε για τον 19ο αιώνα, προέκυψε να γράψουμε και για την Ουκρανία, mm-hmm, πριν τα γεγονότα, τα μετέπειτα. Με το συνεργάτη μου, τον Λάμπρο τον Κομζιά, που έχουμε γράψει το έργο μαζί, μας γοήτευαν ανέκαθεν τα έργα εποχής. Mm-hmm. Και αυτός ο μύθος πάνω στον οποίο βασιστήκαμε, θεωρούσαμε αισθητικά ότι τέριαζε πιο πολύ σε ένα τέτοιο περιβάλλον χρονικό. Οπότε, ο 19ος αιώνας προέκυψε τελικά, εξερευνώντας την ιστορία, δηλαδή δεν το προποφασίσαμε ότι θα είναι εκείνη την εποχή, μας προέκυψε μέσα από τους χαρακτήρες, την δραματουργία και όλα όσα συνοδεύουν ένα θεατρικό έργο. Τώρα, γιατί είναι προφητικό, ξέρετε ότι η κατάσταση αυτή με τις χώρες της Βαλτικής προϋπήρχε. Πέρα από τα γεγονότα των τελευταίων 2 χρόνων, υπήρχε πάντα μια σχέση αγάπης μίσους μεταξύ των χωρών. Ναι. Και προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτό το συμβολισμό. Ας δώσω και ένα μικρό σποιλεράκι τώρα για την παράσταση. Η γυναίκα η οποία ευθύνεται για όλα όσα συμβαίνουν στο χωριό ονομάζεται Ρουσάνα. Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρουσάνα, λοιπόν, εξουσιάζει ένα χωριό της Ουκρανίας με τον τρόπο που εκείνη θέλει. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρα μια αναφορά στη σχέση Ρωσίας-Ουκρανίας, mm-hmm, που τελικά αργότερα μας οδήγησε στα γεγονότα του πολέμου. Mm-hmm. Το spoiler το πήρατε. Το κάθε πήρα. Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9. Παρασκευή και Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8, θέατρο Χώρος Πραβείου 6-8 στο Βοτανικό. Δεν θα διαβάσουμε τους συντελεστές, γιατί όταν εγώ λέω ότι είναι υπερπαραγωγή, αποδεικνύεται από το πόσο μακρά είναι η λίστα των ανθρώπων που έχουν δουλέψει για αυτή την παράσταση και πάνω στη σκηνή και πίσω από τη σκηνή και τεχνική και μουσική και συνθέτες και όλοι αυτοί. Μπείτε να τους δείτε, δεν είναι πάρα πολύ αξιόλογοι όλοι τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Κάνατε πρεμιέρα την Παρασκευή, να συνεχίσετε. Εγώ εύχομαι μέχρι τέλος. Θέατρο Χώρος. Θέατρο Χώρος. Μπείτε μέσα να δείτε μέρες και ώρες για το Λευκό Τριαντάφυλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Κάπως έτσι τελειώνουμε για σήμερα. Πρώτη αύριο... μέρα. Πρώτη. Πρώτη. Αύριο εδώ, Τρίτη, 5 η ώρα ακριβώς, restart. Εσείς παραμένετε όμως στο Άτικα, γιατί έχουμε πλούσιο, πλούσιο μουσικογραφικό θέαμα. Βούλε και Χαγιά, Γιώργος Κουδαλάκης, έρχονται τώρα. Γεια σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το βράδυ, η δεύτερη ανάγνωση των εξελίξεων από το Άττικα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεγονότα 2.0. Ο Γιώργος Μελικός.